Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα 10 Ιουνίου και είστε online στο One Channel, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Εκ δεξιών μου, όπως πάντα, η κυρία Δήμητρα Κρουστάλη επανήλθε μετά την απουσία της Παρασκευής. Εξ αριστερών μου, ο κύριος Ανδρέας Παπαδόπουλος. Και πριν και πέρα απ' όλα, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με την Τζορτζίνα Μαλιαρόζη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 18:30, ο Αλέξης Τσίπρας, για την προκήρυξη των εκλογών. Απόψε στις 8 στο Μέγαρο Μουσικής, η παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας προκηρύσει εκλογές τη μέρα της ονομαστικής μου εορτής και μου κάνει ένα πολύ μεγάλο δώρο, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ΚΟ, κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Καθημερινό φαινόμενο η ανομία, οι επιθέσεις και οι ληστείες. 9 μαχαιριές δέχθηκε 19χρονος στην Καλλιθέα που προσπάθησε να υπερασπιστεί ανήλικο φίλο του. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία 80χρονη τον περασμένο Νοέμβριο στον Πειραιά. Γείτονάς της έδωσε εντολή σε ζευγάρι να τη ληστέψει και αυτοί τη βασάνισαν μέχρι θανάτου για να τους πει που είχε τα χρήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά και διάφορα από την πολιτική επικαιρότητα. Ο κύριος Τσίπρας προετοιμάζεται για την παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, όχι της Θεσσαλονίκης, του Μεγάρου Μουσικής αυτή τη φορά. Ναι, από τη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο. Από τη Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο. Και δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που λένε ότι θα εξαγγείλει τη δημιουργία περίπου ως το τέλος της επόμενης τετραετίας 500.000 θέσεων εργασίας. Θα είναι ένα πολύ ωραίο νούμερο. Ακούγεται ωραίο, ηχηρό. Ναι. 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Λίγες λέει. Μπορούσε να πει και παραπάνω. Δεν θα υλοποιήσει ούτως ή άλλως τίποτα από ό,τι φαίνεται. Οπότε γιατί τσιγκουνεύεται. Ναι. Ναι, είναι από αυτά που και είναι ένα εκατομμύριο θα μπορούσε να πει. Ναι, ναι. Οι συγκεκριμένες υποσχέσεις φαίνεται ότι είναι τζάμπα. Ούτε καν με τα χρονολογημένα, σαν ναι, μερικές από τις εξαγγελίες που είχε πρώτων ευρωεκλογών. Ναι. Ωστόσο, παιδιά, νομίζω ότι η είδηση η οποία μας έχει στιγματίσει, μας έχει σημαδέψει όλους όσοι ασχολούμαστε με το πολιτικό ρεπορτάζ, έχουμε αυτή τη χαρά και την τιμή, είναι η απώλεια, η πολιτική του κυρίου Πάνου Καμένου. Ο κύριος Πάνος Καμένος εχθές ανακοίνωσε. Καμία σχέση με τον παλιό Πάνο Καμένο, ξέρεις, και αυτό το στυλ, τη μαγκιά, τις εκφράσεις, τις αγορές, τις περίεργες. Πολύ Φανάση, συγκρατημένος, άκουσε, χαλαρός. Άκουσε φωνές γι' αυτό. Από πού? Από το λαό. Α, ναι. Έτσι δεν είπε. Α, ναι. Άκουσε τη φωνή του λαού. Ναι, και του είπε να ψηφίσει κιόλας και Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, τι, η φωνή του λαού είναι ισχυρή. Μάλιστα. Μάλλον θα ξέχασε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Έτσι, ξέχασε και το πολιτικό του παρελθόν. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο ότι τον πέρασε ως και ο Ηλίας Ψινάκης και δεν ξέρω πόσοι άλλοι τον περάσανε στην πρόσφατη Ευρωκάλπη. Οπότε δεν είχε και άλλη επιλογή. Νομίζω επειδή μιλάγαμε για τον κυβερνητικό του συνοδοιπόρο, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, όλο αυτό το διάστημα, ότι πέσει μια συντριπτική ήττα. Νομίζω ότι αν συμβαίνει αυτό ο κύριο Τσίπρα στην περίπτωση του κυρίου Καμένου, νομίζω ότι πια αποχωρεί από την πολιτική. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να μιλήσουμε πια. Περί αποχώρησής του από την πολιτική σε καθεστώς απόλυτης χλέβης. Ναι. Ξέρεις, η κρίση ανέδειξε πάρα πολλά πρόσωπα. Πώς η θάλασσα όταν έχει ρεύμα βγάζει προς τα έξω ό,τι έχει και δεν έχει. Συνήθως σκουπίδια βγάζει η θάλασσα προς τα έξω. Στην κρίση αναδείχθηκαν πάρα πολλοί. Πολλοί από αυτούς ήταν και πολιτικοί τσαρλατάνοι. Εκμεταλλεύτηκαν το λαϊκό συνέστημα, τις λαϊκές ανάγκες, ναι, τον πόνο και τη δυστυχία. Το γεγονός ότι κάποια τμήματα φτωχοποιήθηκαν. Εκμεταλλεύτηκαν δηλαδή τις αγωνίες και τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικού προσώπου που αναδείχθηκε στην κρίση με ψέματα, με σπήλωση, με χειδεολογία, με συνωμοσιολογία, πόσες και πόσες ανοησίες μπορούμε να μαζέψουμε από το δολάριο μέχρι τους υδατάνθρακες και ό,τι άλλο έχει πει ο κύριος Καμένος, κατάφερε να ξεφτυλίσει και το στράτευμα. Έδειξε το δρόμο στον κύριο Πολάκη, ο κύριος Καμένος, Ανδρέα, για να μην ξεχνιόμαστε, έδειξε το δρόμο στον κύριο Πολάκη πώς ένας πολιτικός από το βήμα της Βουλής παίζει κυριολεκτικά με τους θεσμούς, παρεμβαίνει, ξεχνά οποιαδήποτε αρχή διάκριση των εξουσιών, παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Μίλησε, παιδιά, και γι' αυτό ήταν και τόσο θλιβερή η εικόνα του η χθεσινή. Θυμηθείτε τον Καμένο, ο οποίος μιλούσε με πολύ χυδαία λόγια από το βήμα της Βουλής για την σύζυγο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μια σειρά, την οικογένειά του γενικότερα, αλλά και μια σειρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Θυμηθείτε τον Καμένο. Να συνομιλεί με ισοβίτες. Ακριβώς, να συνομιλεί μεσάνυχτα με ισοβίτες και. Να παραγγέλνει διάφορα. Να παραγγέλνει σε ενεργεία δικαστική λειτουργό τις ερωτήσεις που θα απίφθινε στον εν λόγω ισοβήτη στον οποίο αναφέρεσαι. Θυμηθείτε τον Πάνο Καμένο να δικάζει από το βήμα της Βουλής, να και δικάζει να κυριολεκτικά και να καταδικάζει από το βήμα της Βουλής. Μοίραζε ποινές, πολύ σωστά παιδιά. Μοίραζε ποινές ο κ. Πάνος Καμένος από το βήμα της Βουλής. Θυμηθείτε να καλεί τον Υπουργό Δικαιοσύνης
να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες αλλά και δικαστικούς λειτουργούς. Πολύ πριν, επαναλαμβάνουμε, από τον κύριο Πολάκη να τους λέει επί της ουσίας πώς θα κάνουν τη δουλειά τους σε μια σειρά από υποθέσεις. Και ήταν, νομίζω, ο πολιτικός εκείνος ο οποίος ανέδειξε σε όλη της τη διάσταση το πώς η παραμονή στην εξουσία μπορεί να καθαγιάσει τα οποιαδήποτε μέσα. Ο σκοπός της παραμονής της εξουσίας μπορεί να καθαγιάσει στο μυαλό του τουλάχιστον, γιατί από ό,τι επιδείχθηκε στο μυαλό των πολιτών, κάθε άλλο παρά συνέβη. Γι' αυτό και υπέστη βαρύτερη ήττα ακόμα και από τον πολιτικό του συνοδοιπόρο που τον κάλυπτε όλο αυτό το διάστημα. Κατέδειξε ότι τέτοια πράγματα ευτυχώς δεν περνάνε. Ήταν καιρός όμως, γιατί πρωτοεξελέγει το 1993 και η ατζέντα του ήταν πάντα ίδια. Εθνικισμός, συνομολογία. Λοιπόν, Δήμητρα, επανερχόμαστε σε σένα για τα σχόλια τα δικά σου τα περαιτέρω. Πάμε ωστόσο να δούμε το βίντεο πώς ο κύριος Πάνος Καμένος ανακοίνωσε την έξοδό του από την πολιτική και κάλεσε τους Έλληνες επί της ουσίας να στηρίξουν την πολιτική αλλαγή που έρχεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα το θυμήθηκε το άνοιγμα. Για πάμε. Μετά την κατάρρευση με ποσοστό μόλις 0,8% που έλαβαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες στις ευρωεκλογές, ο Πάνος Καμένος ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και το κόμμα του δεν θα συμμετέχουν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες και εγώ σήμερα αποφασίσαμε να ανακοινώσουμε την απόφασή μας να μην μετάσχουμε στις βουλευτικές εκλογές που θα λάβουν χώρα τον επόμενο μήνα. Οι ΑΝΕΛ δημιουργήθηκαν τα μνημονιακά χρόνια και με λαϊκίστικη τακτική, θεωρίες συνωμοσίας και εθνικιστικές κορώνες κατάφεραν να μπουν στη Βουλή και να γίνουν εταίρος του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Καμένος, αφού άφησε να προχωρήσει η Συμφωνία των Πρεσπών και να δημιουργηθούν τετελεσμένα, στη συνέχεια αποχώρησε από την κυβέρνηση σε μια απόπειρα να διασωθεί εκλογικά. Τώρα, αφού οι πολίτες του γύρισαν την πλάτη, διαπιστώνει ότι θα είναι πιο χρήσιμος εκτός παρά εντός της Βουλής. Αφού σας υπηρέτησα ως ενεργό μέλος του Κοινοβουλίου και της κυβέρνησης για 27 χρόνια, ξέρω ότι σήμερα μπορώ να είμαι περισσότερο χρήσιμος εκτός Κοινοβουλίου παρά εντός. Ο Πάνος Καμένος έριξε γέφυρες προς τη Νέα Δημοκρατία, αν και για 8 χρόνια ήταν υβριστής και πολέμιος του κόμματος από το οποίο ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα. Την ίδια ώρα, ο Προκόπης Παυλόπουλος από το Ηράκλειο Κρήτης καταδίκαζε τα φασιστικά και λαϊκιστικά κινήματα που απειλούν την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Για μια φορά ακόμα αποδείχθηκε στις ευρωεκλογές ότι μορφώματα λαϊκισμού, μορφώματα ρατσισμού, απόγονοι περίπου των Ναζί, εξακολουθούν να υπάρχουν. Μην τους υποτιμάμε. Φαίνονται μικροί καταρχήν σήμερα, που δεν είναι μικροί, αλλά εν πάση περιπτώσει μην τους υποτιμάμε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαν αποφασίσει τη διενέργεια του 4ου Τακτικού Συνεδρίου στα τέλη Σεπτεμβρίου για να πάρθει η απόφαση για τις εθνικές εκλογές. Ωστόσο, κανένας δεν γνωρίζει αν το 4ο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο. Επιστρέφουμε στην εκπομπή και στα κατορθώματα του κυρίου Καμένου, τα οποία δεν είναι και λίγα, γιατί όπως είπαμε πριν, έχει 28 χρόνια στη Βουλή. Και είναι 28 χρόνια συνωμοσιολογίας, παραδοξολογίας, εθνικής... Χιδαίου πολιτικού λόγου, αγοραίου τρόπου πολιτικής έκφρασης. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Τι να πρωτοθυμηθεί, ξεκινώντας από τους Ρέιτζερ και τους Κεντάβρους μέχρι σήμερα, είχε το ίδιο προφίλ και κάπως μυστηριωδώς, πάντα σωζόταν. Και τώρα αυτό που λέει δεν θα κατεβούμε οι ΑΝΕΛ στις εκλογές. Ίσως θεωρεί ότι απελευθερώνονται ατομικά ο καθένας για να κάνει τα deal του. Μπορεί και ο ίδιος να θεωρεί ότι με κάποιο τρόπο προφανώς θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες του από τη Νέα Δημοκρατία και σιγά σιγά θα επανενταχθεί. Στα μεγάλα κόμματα υπάρχουν και τέτοιοι. Και πάσης φύσεως καμένοι. Σε ένα κόμμα του 40% όπως ήταν η Νέα Δημοκρατία, κρυβότανε. Εδώ είχαμε το εξής ζητούμενο με τον κύριο Τσίπρα. Ήταν αυτός που του έδωσε συγκεκριμένη πολιτική νομιμοποίηση και αριστερή κάλυψη όταν αγκαλιαζότανε μαζί του στην πλατεία Κρανθμόνος μετά τις δύο διαδοχικές ήττες, όταν πήγαινε στα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε συντρόφισσες και σύντροφοι και από κάτω τον χειροκροτούσαν, όταν έβγαινε αγκαλιά φωτογραφίες με υπουργούς και λέγανε όλοι πόσο συνεπής είναι ο κεντρός πατριώτης Πάνος Καμένος. Και όχι μόνο αυτό, Ανδρέα. Απέναντι στον ακροδεξιό Κυριάκο Μητσοτάκη, το θυμόσαστε. Ακριβώς. Ακριβώς. Και νομίζω ότι το σφιχταγκάλιασμα με αυτή την πολιτική αισθητική που εκπροσωπούσε και εκπροσωπεί ακόμη και σήμερα ο Πάνος Καμένος, νομίζω ότι ήταν και ένα από τα στοιχεία που πλήρωσε ο κύριος Τσίπρας εν τέλει την 26η Μαΐου, παιδιά. Και σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή άκουγε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και στελέχη των ΑΝΕΛ, γιατί ήταν τέτοια η όσμωσή τους, και δεν ξεχώρισες ποιος είναι τι. Είχαν γίνει για μεγάλο διάστημα ένα. Μα τον υπερασπιζόταν κανονικότατα. Όχι μόνο υπερασπιζόταν, υιοθετούσε τις τακτικές του, όλες αυτές το παραλήρημα συκοφαντιών, το παραλήρημα ύβρεων,
Το ακολούθησε ο κύριος Τσίπρας, παιδιά. Το έβαλε στο επίκεντρο της επικοινωνιακής του τακτικής. Ωστόσο, έρχεται η ώρα, τον είδαμε και τον κύριο Πάνο Καμένο. Μετά τις προγραμματικές δηλώσεις, έκανε μια πολύ συγκεκριμένη δήλωση ο Πάνος Καμένος, η οποία δεν αποδοκιμάστηκε από κανένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν. Και παιδιά, να συμπληρώσουμε, γιατί θα πάμε σε ένα ωραίο. Σας έχω ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο ως έκπληξη για να αποχαιρετήσουμε πολιτικά τον κύριο Πάνο Καμένο. Να πούμε ότι η εικόνα αυτή δεν θυμίζει τίποτα τον αγέροχο Πάνο Καμένο που έλεγε στα τέσσερα, τον αγέροχο Πάνο Καμένο που νόμιζε ότι με τα η δικαιοσύνη και τα δικαστήρια είναι το γήπεδό του, το σπίτι του, σαν και αυτό εκεί στη Βουλιαγμένη, εν πάση περιπτώσει. Θα παίζει μπυρίμπα τώρα τα βράδια. Λοιπόν, να δούμε τι έχει προφανέστατα ετοιμάσει, μιας και το έχεις. Και όχι, εντάξει, και μπορεί τιμή Σένεκεν να καλεί και την πάντα του στρατού για τα γενέθλιά του, έτσι, επειδή πέρασε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να του πεανίσει, το happy birthday to you. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν σε αυτό το πολύ ωραίο βιντεάκι και επανερχόμαστε, παιδιά. Μια πρόταση 47 σελίδων, η οποία δεν έγινε χωρίς κόστος. Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Λοιπόν, αντί να κάνουμε 10.000 παιδιά, να υποχρεώσουμε την Τουρκία να αναλάβει το διεθνής ρόλο. Να πάρει πίσω τους ανθρώπους που ξεκινούν από τα παράλια της. Και να μην κλαίμε ανθρώπους. Αυτή είναι ακριβώς την πρόταση της Γερμανίας. Συζητήσαμε χθες στο ΝΑΤΟ. Μαζί με την Τουρκία και έγινε αποδεκτή από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Η δύναμη δε αυτή διοικείται εναλλάξ από όλες τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Για το όνομα του Θεού. Πού είδατε γερμανοκρατούμενη δύναμη και ούτω καθεξής. Εγώ θα σας παρακαλέσω, ας συζητήσουμε για τα κανάλια σήμερα, ας πούμε για τη διαπλοκή και για τους διαφημιστές, ας δούμε ποιοι υπηρέτησαν ποιον και όταν θα έρθει η ώρα στις εθνικά θέματα, εδώ είμαστε, η κυβέρνηση είναι ενωμένη, υπάρχει κοινή γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες, εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό και θα σας απαντήσουμε σε ό,τι θέλετε. Εμείς δεν υπήρξαμε ποτέ γερμανοτσολιάδες. Υπήρξαμε και υπάρχουμε ως κυβέρνηση που υπηρετεί τον ελληνικό λαό. Ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ένας πραγματικά λαϊκός άνθρωπος. Μάλιστα. Είχε την εντύπωση ότι είναι ένας μπούλης. Αλλά ήταν λαϊκός εν τέλει. Αλλά ήταν λαϊκός άνθρωπος. Μάλλον λαϊκιστής, ήθελε να πει ο Πρωθυπουργός. Και σίγουρα, παιδιά, αυτό το άνοιγμα στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη τώρα εν ώψη αναλλαγής στην εξουσία και η δήθεν στήριξη, η καθυστερημένη του οράματος του κυρίου Μητσοτάκη για τη χώρα. Δεν υποκρύπτει έτσι και ένα φόβο για τα μελούμενα, για το τι μπορεί να συμβεί, επειδή άνοιξε και πολλά μέτωπα ο κύριος Καμένος. Σαουδικές Αραβίες, όπως είπαμε, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Συζητάμε το ύφος του, αλλά η ουσία είναι ότι πίσω από τα εθνικά θέματα, τα οποία τα είχε πάντα προκάλημα, έκανε δουλίτσες. Έτσι, δουλίτσες. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτές τις δουλίτσες. Δεν υπάρχουν ασυλίες για τον κύριο Καμένο. Ακριβώς αυτό θα σου έλεγα. Μπράβο, Θανάση. Ότι όλα τα χρόνια έλεγε ότι για τα προνόμια των πολιτικών, το θέμα της βουλευτικής ή της υπουργικής ασυλίας. Όσες φορές πολιτικοί του αντίπαλοι, δημοσιογράφοι ή γενικώς άνθρωποι που είχε σπηλώσει, είχε εκθέσει με τον πολιτικό του λόγο και με τον τρόπο που πολιτικολογούσε, ακολούθησαν τον δρόμο της δικαιοσύνης, μονίμως κρυβόταν πίσω από τα προνόμια των πολιτικών και δει την ασυλία του. Τώρα θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα έχει ασυλία και είναι λογικό να φοβάται. Έχει διάφορα και όχι πλάτη. Λοιπόν. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα κυβερνών κόμμα, τουλάχιστον μέχρι τις 7 Ιουλίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβερνών κόμμα από εκεί και πέρα, όλα όσα αποφασίσει. Και πάμε να ακούσουμε τα τελευταία νέα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Η κυρία Νίκη Ζορμπά θα μας ενημερώσει όπως κάθε μέρα για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ τηλεφωνικά. Χαίρετε, κυρία Νίκη Ζορμπά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη επισήμως πλέον των εθνικών εκλογών. Στις 6.30 ο Αλέξης Τσίπρας θα διαβεί το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάλου για να επισκεφθεί τον Προκόπη Παυλόπουλο και μετά αρχίζουν τα ωραία. Δηλαδή στις 8 ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το νέο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το προεκλογικό δηλαδή. Αυτό που γράφτηκε, που μονταρίστηκε τις τελευταίες ημέρες μετά το αποτέλεσμα, το καταποντιστικό αποτέλεσμα
των ευρωεκλογών για τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Τσακαλώτο, τον Γιάννη Δραγασάκη και τον Αλέξη Χαρίτση. Τι ξέρουμε ότι περιλαμβάνει αυτό? Καταρχάς περιλαμβάνει 4 πυλώνες. Ο ένας είναι η οικονομία, τα εργασιακά, το κοινωνικό κράτος και η ανάπτυξη. Σε αυτά, στις προεκλογικές εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα, ναι, θα περιλαμβάνεται η δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας, καθώς και νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Τι άλλο γνωρίζουμε? Ότι θα υπάρχουν και στοχευμένες, λέει, ελαφρύνσεις φορολογικές, κυριότατα για τα μεσαία στρώματα. Το πιο ενδιαφέρον από όλα, αλλά θα το δούμε, είναι κοντός ψαλμός αλληλούια, είναι ότι από κυβερνητικές πηγές αυτό που έχουμε ενημερωθεί είναι ότι το πρόγραμμα αυτό δεν θα είναι ένα γονατογράφημα στον αέρα. Θα είναι, λέει, απολύτως και πλήρως κοστολογημένο με βάση τα δημοσιονομικά της χώρας και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα και η κυβέρνηση. Όμως, Νίκη, αυτά τα ακούσαμε και για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο τελικά αποδείχτηκε πλήρως ανεδαφικό. Σύν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες εγκρίνειες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική του κ. Τσακαλώτου απέναντι στη μεσαία τάξη. Αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουν, Δήμητρα, να διορθώσουν. Θα προσπαθήσουν να κάνουν ένα μπάλωμα της τελευταίας στιγμής. Δεν μπορούν να μην στραφούν στη μεσαία τάξη, διότι όντως υπήρξε πολύ οξύτατη κριτική ως μέρος της αιτίας που οδήγησε σε αυτή την εκλογική στριβή του ΣΥΡΙΖΑ, στο γεγονός ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που σήκωσε όλα τα βάρη και επί της ουσίας και έγινε πιο φτωχή η μεσαία τάξη και η φτωχή φτωχότερη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι στηρίχθηκαν και οι αδύναμοι εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα προεκλογικό πρόγραμμα, το οποίο γνωρίζει εξαιρετικά καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και πιο αισιόδοξη, ότι μάλλον είναι απίθανο να κλειστεί να το εφαρμόσει. Οπότε σου λέει, λοιπόν, βάλε και άλλα πράγματα. Ένα πολιτικό στίγμα είναι. Τι θέλουμε να κάνουμε, διότι βάσει αυτού του προγράμματος θα γίνει και η προγραμματική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ένα περιτύλιγμα για το δίλημα των εκλογών, δηλαδή, αυτό θέλουν να κάνουν. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Θα είναι επί της ουσίας ένας μοχλός για να μπορέσει, ο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι οι αντιλαϊκές και οι αντεργατικές και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ευαγγελίζεται η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις δικές μας που εμείς και θέσεις εργασίας μπορούμε να 500.000 θα είναι, αλλά με Νίκη. 500.000 θα είναι αριθμητικά, αυτό γνωρίζουμε. Δηλαδή αυτό γύρω στις 125.000 το χρόνο. 140.000 το χρόνο. Ποσοστιαία, τι άνοδο συνιστά αυτό, παιδιά, το νούμερο? Τελείωσε. Τελειώσαμε. Μια χαρά. Πόσες μονάδες θα πέσει η ανεργία, λέτε? Ναι. Τελείωσε. Τη φάγαμε. Τελείωσε. θα πέσουμε κάτω και από το μέσο όρο. Θα είμαστε πρότυπο. Μάλιστα. Ωραία πράγματα, Νίκη. Δωρεάν είναι ούτως ή άλλως. Απλόχερα μοιράζει και θέσεις εργασίας ο κ. Τσίπρας. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκη Ζορμπά. Όπως είπαμε, σήμερα στις 6.30 το πρωί. Δεν ρωτήσαμε αν κύλησε κανένα δάκρυ στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα για τον κ. Καμένο. Θα ρωτήσουμε μετά στη λέξη. Ο οποίος τον μίλησε και όλα στην καλή ζωή, στα σκάφη και σε όλα αυτά και είδατε τι τράβηξε ο άνθρωπος και όλα αυτά. Είπε μικρά πουράκια, το έμαθε. Σωστά. Αλλά τα μεγάλα τα μάθε μόνο του. Τα μάθε μόνο του. Να σου πω κάτι, σου δείχνει κάποιο το δρόμο ή σου δείχνει τη θάλασσα και μετά μαθαίνει να κολυμπά. Έτσι γίνεται. Έτσι δεν είναι? Ναι, κάπως έτσι γίνεται. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε. Κολυμπά στη χλυδί, βέβαια. Ναι, εντάξει. Έχουμε το εντάξει τη κίνηση του κυρίου Τσίπρα. Όπως είπαμε σήμερα το απόγευμα, μετά τον πρώτη Δημοκρατία πάει στο Μέγαρο Μουσικής να εξαγγείλει το πρόγραμμά του. Είχαμε όμως και περιοδία του κυρίου Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα, Ρόδο, Κο, αλλά και Καστελόριζο, με συμβολισμούς λένε η επίσκεψη. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο από την περιοδία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα Δωδεκάνησα, στο βίντεο που έχει ετοιμάσει ο συνάδελφος Δήμητρης Γκάτσιος. Μήνυμα ότι θα άρει τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε μικρούς και μεγάλους επιχειρηματίες να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Έστειλε από την ΚΟ, που ήταν ο τελευταίος προορισμός της διήμερης περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για την ανάγκη να σαρώσουμε στην κυριολεξία, οστοδοστρωτήρες, τα εμπόδια τα οποία σήμερα κρατούν δέσμια την ελληνική επιχειρηματικότητα. Και αυτό είναι ένα στοίχημα οριζόντιο. Δεν αφορά μόνο την κεντρική ηγεσία, αφορά την περιφερειακή διοίκηση, αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, αφορά το ποιος κάνει τι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Την επόμενη μέρα πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά ως χώρα την τοξικότητα, τον διχασμό, την ψεύτικη πόλωση, τη λογική ότι εμείς είμαστε με τους πολλούς και κάποιοι άλλοι είναι με τους λίγους. Εγώ δεν κάνω διακρίσεις. Στην πρώτη του συνέντευξη σε διεθνές μέσο μετά την νίκη του στις ευρωεκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει, μιλώντας στην Handelsblatt, ότι στοχεύει να δημιουργήσει μια κυβέρνηση ισχυρή και σταθερή για μια διαφορετική οικονομική πολιτική.
Με χαμηλούς φόρους, ταχύτερες μεταρρυθμίσεις και εξυγχρονισμό του κράτους, θα προσελκύσουμε επενδύσεις και θα επιτύχουμε πολύ υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την σημερινή κυβέρνηση. Από το ακριτικό Καστελόριζο, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε πως στόχος του είναι η στήριξη όλης της ακριτικής Ελλάδας και μίλησε για την πολιτική αλλαγή που έρχεται. Σύντομα η χώρα μας γυρίζει σελίδα. Με σκληρή δουλειά θα κάνουμε πραγματικότητα την ελπίδα. Και θα κάνουμε πράξη την ισχυρή, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα φέρουμε μια καλύτερη ζωή, αυτή που αξίζουν όλοι οι Έλληνες και κυρίως προπαντός οι ακρίτες του Αιγαίου μας. Σαφές ήταν και το μήνυμά του προς την Άγκυρα. Η παρουσία μου εδώ δεν είναι μόνο συμβολική. Δηλώνει την ενότητα του έθνους μας που αποτελεί ασπίδα για την ασφάλεια της πατρίδας. Και σηματοδοτεί την προσήλωσή μας στην ειρήνη και τη σταθερότητα που στηρίζονται πάντα στο διεθνές δίκαιο. Στην Κάλυμνο, οι κάτοικοι του νησιού επεφύλαξαν στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας θερμή υποδοχή. Πλέον, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στρέφει το βλέμμα του στα ψηφοδέλτια, με τις συσκέψεις στον τρίτο όροφο της Οδού Πειραιός να είναι συνεχής, προκειμένου αυτά να λάβουν σάρκα και οστά τα επόμενα 24 ώρα. Βλέπουμε ότι στις περιοδίες του κυρίου Μητσοτάκη υπάρχει πλέον πολύ διαφορετικό κλίμα, αισιοδοξία, ελπίδα, ο κόσμος τον πλησιάζει πολύ πιο άνετα. Ευχάριστες εικόνες, ωστόσο το θέμα των ψηφοδελτίων δεν είναι και τόσο απλό για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι δύσκολη η εξίσωση. Ναι, παλιότερα ψάχναν να βρουν νέους, πετυχημένους κτλ. Τώρα νομίζω έχουν πάρα πολλές προσφορές και δεν ξέρουν ποιους θα αφήσουν απ' έξω. Αλλά νομίζω έχει πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ ο Γιάννης Χριστάκος και θα μας τα πει πιο αναλυτικά. Γιάννη, τι γίνεται με τις συσκέψεις για την πλήρωση των ψηφοδελτίων? Καλησπέρα. Η ημέρα σήμερα είναι αφιερωμένη σε αυτό. Νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί αύριο κάποια στιγμή η συμπλήρωση των ψηφοδελτίων. Εγώ να σας πω ότι μετά τις ευρωεκλογές έχει καταστεί κάπως πιο ευχάριστος πονοκέφαλος, διότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών αφενός, όπως σας θυμίζω, δήλωσε και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, δικαίωσε τις επιλογές του και τις πολιτικές και τις επιλογές προσώπων σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο, επαναλαμβάνω. Και το ίδιο αισθάνεται και τώρα απελευθερωμένος να κάνει τις επιλογές εκείνες που πιστεύει ότι μπορούν να φέρουν και την ανανέωση, την πολύτιμη και σε μεγάλο βαθμό ευκταία για την αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα, κυβέρνηση προφανώς αύριο, αλλά και για το μείγμα εκείνο της κοινοβουλευτικής ομάδας που ο κύριος Μητσοτάκης θα ήθελε να έχει σε μια βουλή η οποία, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά και αν ισχύουν αυτά που έχουμε τώρα από τις μετρήσεις, θα είναι και μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιάννη, σε ό,τι αφορά τα ψηφοδέλτια, επειδή ακούσαμε και ονοματολογία τις προηγούμενες ημέρες, η οποία φαίνεται ότι είχε βάση ρεπορταζιακά, υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με πιθανές διαρροές λαϊκοδεξιών, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, στελεχών στην πλευρά του κυρίου Βελόπουλου, εάν και εφόσον δεν συμπεριληφθούν τελικώς στις λύσεις της Νέας Δημοκρατίας? Κοιτάξτε, ακούω διάφορα, ξέρω ότι γίνονται διάφορα τηλέφωνα, διάφορες επαφές. Να σας πω, δεν ξέρω τώρα. Λέγαμε για παράδειγμα για τον κύριο Κατσίκη που είχε ακουστεί την Παρασκευή, το λέγαμε εδώ με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο εν τη απουσία της Δήμητρας Κρουστάλη, ότι ο κύριος Κατσίκης από τους Ανέλ, αλλά και ο κύριος Δημήτρης Καμένος είναι από τα πρόσωπα τα οποία έπεσαν στο τραπέζι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς βεβαίως η ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να δείχνει ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Ναι, είναι πραγματικότητα. Εγώ δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, θα σας πω γιατί. Γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλο το τελευταίο δεκαήμερο, γίνονται τηλέφωνα διαφόρων σε διάφορους. Δηλαδή υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή ψάχνουν να βρουν πολιτική στέγη. Ένας είναι ο Δημήτρης ο Καμένος που ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Κατσίκης επίσης από τους ΑΝΕΛ. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν είναι εν ενεργεία βουλευτές αυτή τη στιγμή και οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι καλοκοιτάζουν και προς τον κύριο Βελόπουλο, όσοι τουλάχιστον από αυτούς θέλουν διακαώς να βρίσκονται στην επόμενη βουλή, πιστεύοντας βέβαια ότι ίσως κάποια στιγμή οι δρόμοι τους μετά την εκλογή τους με ένα άλλο κόμμα συναντηθούν με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που θέλω να σας πω εγώ όμως από ρεπορτάζ που έχω είναι ότι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος έχει κλείσει την πόρτα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε όποιον έχει πάει από εκεί ή σε όποιον έχει βάλει έστω έναν άνθρωπο
να δει αν υπάρχουν προθέσεις, να διερευνήσει προθέσεις. Εκείνος θέλει, έτσι λέει τουλάχιστον στους στενούς του συνεργάτες, θέλει να έχει πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τους ΑΝΕΛ, ούτε με κανένα άλλο κόμμα από αυτά που υπήρξαν τριγύρω το τελευταίο διάστημα, πιστεύοντας ότι μπορεί να φτάσει στο στόχο του με πρόσωπα άγνωστα και εντελώς άφθαρτα από κομματικούς εναγκαλισμούς. Γιάννη, να πούμε όμως ότι αύριο, επειδή συνεχίζεται το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη και έχει ένα πυκνό πρόγραμμα περιοδιών, αύριο θα είναι στην Πάτρα και θα κάνει την πρώτη θεματική ομιλία του στο νέο στυλ που έχει εξαγγείλει. Έτσι δεν είναι? Ναι. Νομίζω θα αφορά την εργασία και την ανάπτυξη. Σωστά. Οι επόμενες εμφανίσεις του κύριου Μητσοτάκη και ομιλίες θα είναι στοχευμένες, λίγες και στοχευμένες, γιατί έχουμε πει ότι δεν θα κάνει κεντρικές συγκεντρώσεις όπως είδαμε να γίνονται πολύ συχνά την περίοδο των ευρωεκλογών. Μία από αυτές λοιπόν θα είναι στην Πάτρα, που έχει να κάνει με τα θέματα απασχόλησης, θέσεων εργασίας, θέλετε, σχέσεων εργασιακών, και εκεί νομίζω ότι θα ξεδιαλύνει, επέλεξε να το κάνει τώρα νωρίς, για να μπορέσει να ξεδιαλύνει όλα αυτά για τα οποία τον κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή είναι πτάημερη εργασία και όλα αυτά. Και όλα αυτά που το κάλεσαν ένα προβληματισμό εκεί στο τι λέει και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία με αυτά. Θέλει να τα ξεδιαλύνει για να τα έχει να πορεύεται από εδώ και πέρα. Θα έχει αναφορά σε αυτή την ομιλία που θα τα έχει ξεκαθαρίσει όλα. Βασικός στόχος όπως είναι να υπάρχουν με πρόσημο την ανάπτυξη την ετήσια εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το Μάλιστα, Γιάννη. Από το πρόγραμμα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί κατά πόδας ο Γιάννης Χριστάκος, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε ωστόσο και στο κίνημα αλλαγής να δούμε το βίντεο που έχει ετοιμάσει σχετικά με τις τελευταίες κινήσεις και ενέργειες της κυρίας Φόφης Γεννήματα, η Χριστιανά Κούτσι. Το αμαξοστάσιο των οδικών συγκοινωνιών στον Ρέντι επισκέφτηκε το πρωί Φόφη Γεννηματά, όπου με το επιτελείο της ξεναγήθηκαν στους χώρους. Η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής συναντήθηκε με τους εργαζομένους και ενημερώθηκε για τα προβλήματα του κλάδου. Για πλήρη εγκατάλειψη και κυβερνητική αδιαφορία έκανε λόγο η Φόφη Γεννηματά. Παρέλαβαν περίπου 2.500 λεωφορεία και παραδίδουν γύρω στα 1.600. Ο στόλος έχει γεράσει. Θυμήθηκαν μόλις τώρα, στην εκπνοή της θητείας της κυβέρνησής τους, να ανακοινώσουν διαγωνισμό για αγορά λεωφορείων και μάλιστα μαζί με αυτό το διαγωνισμό ένα σημαντικό κομμάτι, η τεχνική υποστήριξη, πηγαίνει στους ιδιώτες με την κυβέρνηση της δήθεν πρώτης φοράς αριστερά. Η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής τόνισε πως το κόμμα θα σταθεί με απόλυτο σεβασμό δίπλα στους εργαζομένους και πως θα διασφαλίσει το δημόσιο χαρακτήρα των αστικών μεταφορών. Λοιπόν, αυτά και από την κυρία Γεννηματά, που θέλει να πετύχει το στόχο της κατάληψης της τρίτης θέσης και στις επόμενες εκλογές, όπως έγινε στις ευρωεκλογές. Και έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο, διευθυντή σύνταξης στο NGR, Βασίλη Κανέλη. Βασίλη μου, καλή εβδομάδα. Πιο προβληματισμένος από ποτέ, καθώς μετά την έξοδο των ΑΝΕΛ από την εκλογική εξίσωση δεν ξέρει τι να ψηφίσει. Ο άνθρωπος αυτό συζητούσαμε έξω. Είναι πολύ... Ναι, ψήφιζα ΑΝΕΛ εγώ και τώρα δεν έχω πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όμως. Αντίστοιχες. Κοίταξε, θα ψηφίσεις όποιον σου υποσχεθεί περισσότερες θέσεις εργασίας. Τώρα 500.000 δεν νομίζω να ξεπεραστούν. Το 500.000 νομίζω είναι ταβάνι. Αν φτάσουμε εκεί. Μην το λες αυτό. Ακόμα δεν τον ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Είναι κανένα 10%. Είναι 10 μονάδες. Να ρωτήσω κάτι. Δήμητρα, αν θυμάστε. Μπορεί να πει 500.000 μόνο στην Πελοπόννησο, ας πούμε. Κατάλαβες. Πόσες είχε προτείνει στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Βεβαίως τότε ήταν για το δημόσιο. Ότι θα μπαίνανε στο δημόσιο. Θυμάσαι καθόλου, μήπως να ξέρεις. Όχι, δεν το θυμάμαι. Ήταν χιλιάδες. Αλλά 500.000 θέσεις εργασίας σημαίνει ότι πολλές επενδύσεις. Πάρα πολλές επενδύσεις. Όσες δεν έγιναν όλα αυτά τα χρόνια. Θυμάστε, λέγε και ο Τσακαλώτος. Θα έρχονται οι επενδυτές. Θα τους κανάρουμε και θα τους διώχνουμε. Ναι. Ουρά. Αυτό γίνεται τώρα. Σημειώσαμε στο NGR δύο πράγματα. Ότι θα είναι, λέει, τέσσερις πυλώνες αυτοί που θα ανακοινώσει. Νέες θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες, κοινωνικό κράτος και ασφάλεια, δίκαιη φορολογία, κλιματική αλλαγή και περιβάλλον. Και στους τέσσερις αυτούς τομείς απέτυχε παταγωδώς αυτά τα τέσσερα χρόνια. Δικαιολογείται γιατί ήταν το μνημόνιο, η κρίση, οτιδήποτε κλπ. Αλλά πόσο μοιάζει αυτό το πρόγραμμα με τις Νέες Δημοκρατίες? Για τις επενδύσεις δεν δικαιολογείται, γιατί εκεί πέρα υπήρχε η ιδεοληψία. Δεν ήταν μόνο σωστό. Η απειρία. Θα μπορούσαν να έχουν ξεκολλήσει μεγάλες επενδύσεις και να γίνει ό,τι γίνει. Αυτό που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα θα είναι τι θα πει για τη μεσαία τάξη. Και εδώ θα πρέπει να το αντιστοιχίσουμε με ό,τι έχει κάνει τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση για τη μεσαία τάξη. Έχουμε στο NGR ένα άρθρο αυτή τη στιγμή
που καταγράφουμε τους 17 φόρους που επέβαλε η κυβέρνηση και χτύπησαν μόνο τη μεσαία τάξη, η οποία είναι εξοντοτική. Έτσι διαλύθηκε η μεσαία τάξη που τώρα θέλει να επαναφέρει ο κύριος Τσίπρας στο προσκήνιο, αλλά για λόγους προεκλογικούς. Πάντως, με όρους ανάλυση του αποτελέσματος, είναι λογικό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να ρίχνουν τα φώτα του ενδιαφέροντό του στη μεσαία τάξη. Εκείνη και η πιο μεγάλη τρύπα, έτσι. Προφανώς, αλλά νομίζω ότι είναι εντελώς υποκριτικό. Θα μπορούσαν, είχαν τις δυνατότητες να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν για τη μεσαία τάξη σε 4 χρόνια. Δεν το κάνανε και τώρα έρχονται. Μα, είναι αυτό που είπες. Δωρεάν είναι έτσι κι αλλιώς οι παροχές. Κύριε Βασίλη, βγήκανε το ένας μετά τον άλλον από το οικονομικό επιτελείο στο βήμα της Βουλής και μας είπαν ότι ιδεολογικά υπερφορολογούν τη μεσαία τάξη για να στηρίξουν τους πιο αδύναμους. Ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Τσακαλώτος το έχουν πει και επίσημα. Να ακριβώς, το κάνουν. Ακριβώς. Δεν ήταν ότι τους ξέφυγε. Και μην βασικό σχεδιασμό, παιδιά. Ναι, μην ξεχνάμε ότι σε μια σειρά από δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Μοσκοβισή, έχει διαψεύσει την κυβέρνηση ότι η Τρόικα επέβαλε συγκεκριμένους φόρους. Κυρίως στο ΦΠΑ, κυρίως στην αύξηση του ΦΠΑ κλπ. Ήταν η μοναδική ιδιοκτησία του προγράμματος στην οποία την αναλάμβανε. Ακριβώς, ακριβώς αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ο κύριος Τσακαλώτος το υπερασπιζόταν και ιδεολογικά ως μαρξιστής οικονομολόγος, ότι οι φόροι αυτοί είναι προς όφελος των αδύναμων. Το λένε και αυτοί ότι στραγγαλίσαμε ένα κομμάτι της κοινωνίας για να μπορέσουμε να δώσουμε στους πολύ φτωχότερους. Έτσι όμως φτωχοποιήσαμε και εκείνο το κομμάτι που είναι το παραγωγικό, είναι αυτό που φέρνει δουλειές, τέσσερα σύστημα. Και τώρα περιμένουν ότι επειδή είπε η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα στηρίξει τη μεσαία τάξη, θα τάξουν και αυτοί κάτι και μέσα σε ένα μήνα δεν θα ανατάξουν. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πέσει σε αυτή στην λούμπα που θα του βάλει ο κύριος Τσίπρας. Αν το κάνει, θα είναι τραγικό λάθος. Όπως θα είναι και τραγικό λάθος, γιατί έβλεπα πριν το ρεπορτάζ, θα είναι να δεχτεί η Νέα Δημοκρατία ανθρώπους που την προσέβαλαν τόσα χρόνια, δηλαδή φίλους, προσωπικούς φίλους και βουλευτές του κυρίου Καμένου, που έβριζαν τόσα χρόνια και τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, όλη τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς και να του φέρει κλειστές οι πόρτες. Εντάξει, αν θα κάνει τραγικό λάθος, γιατί θα δείξει στον κόσμο ότι είναι μία από τα ίδια. Δεν νομιμοποιείς. Είναι λάθος, μεγάλο. Μην πω τη γελιότητα, αλλά δεν νομιμοποιείς πρόσωπα που τα ξέβγαλε η κρίση. Ακριβώς. Τα ξέβγαλε ο κόσμος, τα πετάει ο κόσμος να τα βάλει από το παράθυρο. Και έκανε το τραγικό λάθος ο κύριος Τσίπρας. Δεν νομίζω. Και έκανε το τραγικό λάθος ο κύριος Τσίπρας και τα νομιμοποίησε 4 χρόνια, αγκαλιάζοντάς τα, ενώ θα μπορούσε από το 2015 να είχε επιλέξει μια διαφορετική στρατηγική. Δεν θα μπορούσε. Γιατί, ναι. Γιατί μας είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος πολλές φορές, σε πολλές συνεντεύξεις, ότι ήθελε να πάει κόντρα στους Ευρωπαίους και δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό με το, κόμματα που είχαν ψηφίσει μνημόνια. Ας πούμε, και λοιπά. Και το ποτάμι τότε ήταν ένα συντηρητικό κόμμα για τα δεδομένα του κυρίου Τσίπρα. Ήθελε το πρώτο τρίμηνο. Πάντως είχε πλάκα τώρα, μιας και λέμε... Να κάνουν ρίξη, μας το είπαν πεντακάθαρα. Ναι, εντάξει, την είδαμε. Και την έκανε τη ρίξη με τον κύριο Καμένο. Πάντως έχει πολύ πλάκα ότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που εξυπηρετούσαν αυτή την ρητορική Καμένου... Είναι στην ίδια γραμμή σήμερα. Τώρα προφανώς στην ίδια γραμμή. Μην ξεχνάμε κάτι. Έχει για παράδειγμα, διάβαζα σε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα ότι έδωσε γραμμή ο Καμένος για Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι για τον κύριο Καμένο για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Ναι. Δύο περιπτώσεις που αγγίζουν εμάς ως δημοσιογράφους. Η πρώτη, η φωτογραφία στο αεροπλάνο που κρατάει τα νέα και χαίρεται γιατί θα κλείσουν τα νέα. Και η δεύτερη, όταν έδωσε εντολή, σε εισαγωγικά, σε αστυνομικούς να τρέξουν, να διώξουν δημοσιογράφους της εφημερίδας Φιλελεύθερος, γιατί γράψαν κάτι το οποίο ήταν αληθινό, πραγματικό και δεν ψεύτηκε ποτέ. Και προσωπικά. Όχι μόνο αυτό, και στην εφημερίδα παραπολιτικά έχει κινήσει την αυτόφορη διαδικασία τότε. Δημοσιογράφους από το βήμα της Βουλής ονομαστικά, είχαμε την. Διώξεις, μας περιποιούσε με το λόγο του κ. Καμένου. Και στην αντίθετη πλευρά δεν μπορούσαμε ποτέ να γράφουμε οτιδήποτε για τον κύριο Καμένο, γιατί είχε ασυλία και πήγαινε με τον κύριο Πολάκη και έκανε και είχε ξεκινήσει βιομηχανία και μια διώξεων. Βεβαίως. Περνάει τον Βασίλη στον πολιτικό σκοπί τον τενεκέ της ιστορίας ο κύριος Καμένος. Ελπίζουμε να μην υπάρξει κανένας άλλος να τον εξαγνήσει. Σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου, συνάδελφος Βασίλης Κανέλης, διευθυντής σύνταξης του NGR. Για τα θέματα της επικαιρότητας. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι πάει στον κύριο Παυλόπουλο, οπότε να μην έχουμε καμία αμφιβολία. 7 Ιουλίου, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη γιορτή του. Εσείς που θα αμφισβητούσατε. Και εσύ, Δήμητρα Κρουστάλη. Ακόμα δεν το εσύ, Δήμητρα Κρουστάλη. Άμα δεν το δω, να περνάει μέσα και. Με το φαρμακερό σου λόγο που έλεγες να δούμε αν θα πάει, δεν θα πάει, δεν τον πιστεύω μέχρι τελευταία στιγμή. Εγώ συντάσσομαι πάντα με τους κακόπιστους. Είδες, ο άνθρωπος έχει μια ακολουθία. Ο δημοσιογράφος πρέπει να αμφισβητεί. Ναι. Και η Δήμητρα είναι καλή δημοσιογράφος, γι' αυτό και αμφισβητεί. Δεν ξέρω, η Μαρία Βουργάνα που είναι μαζί μας, συνάδελφος από τα Νέα, οικονομική συντάκτρια, να αμφισβητεί τα στοιχεία ότι αυτή που την πλήρωσε περισσότερο από όλους ήταν η μεσαία τάξη. Μαρία μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Η μεσαία τάξη την πλήρωσε και θα σας μιλήσω με νούμερα. Τα τελευταία χρόνια χάθηκαν 2,5 δις περίπου από τις τσέπες των φορολογούμενων. Τα μισά σχεδόν αυτά, να μην πω λίγο παραπάνω, από τη μεσαία τάξη. 6 στους 10 δηλώνουν πλέον εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν
τα 10.000 ευρώ. Mm. Και 4 στους 10 έχουν εισοδήματα μέχρι 5.000 ευρώ, αν αυτό λέει κάτι. Ναι. Δηλαδή, ειδικά... Μας λέει ακριβώς το όραμα του κυρίου Τσακαλώτου για τη μεσαία τάξη. Αυτό δεν μας είχε πει. Ποια εισοδήματα θεωρεί μεσαία τάξη. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν αυτό που μας έχει κάνει εντύπωση. Ότι ο κύριος Τσακαλώτος και ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, εκεί που λέγαμε ότι η μεσαία τάξη ήταν γύρω στις 30.000 ευρώ, ξαφνικά την είδαμε γύρω στα 18-20.000. Σε ένα βράδυ δηλαδή, μιλάμε πόσο εξανεγνιστήκε. Πώς το όραμά του. Δεν έβαλε φόρους. Πάντως και εκλογικά τον τιμώρησε εντός εισαγωγικών τον κύριο Τσίπρα και η μεσαία τάξη, αλλά και υποτίθετα ασθενέστερα στρώματα για χάρη των οποίων θυσιάστηκε η μεσαία τάξη. Και με τους συνταξιούχους, έτσι. Οι συνταξιούχοι που πήραν υποτίθεται την 13η σύνταξη δεν ανταποκρίθηκαν έτσι όπως έπρεπε στην κάλπη, έτσι όπως περίμενε μάλλον η κυβέρνηση. Είναι γεγονός ότι η μεσαία τάξη ζορίστηκε πάρα πολύ άσχημα, όπως συνηθίζει να λέει συνεχώς ο κύριος Τσακαλώτος. Πάρα πολλά τα φορολογικά χτυπήματα, κυρίως άγγιξαν τα μεσαία εισοδήματα. Σκεφτείτε ότι οι αποταμιεύσεις που είχαν έχουν περιοριστεί πάρα πολύ για να πληρώνουν τους φόρους. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Για μια τάξη η οποία τώρα περιμένει να ακούσει τον κύριο Τσίπρα τι θα της πει σήμερα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα την πείσει για να αλλάξει την άποψή της σχετικά με αυτό που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια. Και έτσι όπως έχει δει, να έχει φτωχύνει δηλαδή, να έχει γίνει φτωχότερη. Mm-hmm. Θα τα δούμε όλα. Θα τα δούμε και πώς θα συμπεριφερθεί και η μεσαία τάξη εκλογικά, αλλά και οι υπόλοιπες. Τι ακριβώς θα εξαγγείλει σήμερα ο κ. Τσίπρας. Έχουμε δει από τις ευρωεκλογές βασικό δείγμα. Και στους νέους και στους συνταξιούχους και στους υπαλλήλους. Ήταν πατατράκι, δηλαδή. Μόνο στους ανέργους ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε νίκη. Και να σας πω και το άλλο, ότι όλα τα μέτρα αυτά που οι παροχές δεν άγγιξαν καθόλου τη μεσαία τάξη. Δεν την άγγιξαν καθόλου και την ίδια ώρα δεν έχει ληφθεί ένα μέτρο που να επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες, τους συνεπείς φορολογούμενους. Δηλαδή, αυτοί που πληρώνουν θα έπρεπε να έχουν ένα κίνητρο να συνεχίσουν να πληρώνουν. Λέει, Μαρία, μην πληρώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφος Μαρία Βουργάνα από τα Νέα, οικονομική συντάκτρια, μας έδωσε και το δικό της σχόλιο. Πάντως, είπαμε, είμαστε αναμονή. Ένα αναμονή των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Τι καινούργιο θα φέρει στον προεκλογικό διάλογο. Και πόσο θα διαφέρει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης με το πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής. Καλά, σίγουρα θα διαφέρει αυτό. Ναι. Αλλά κάτι καινούριο, εγώ δεν έχω ακούσει από κανένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να λέει κάτι καινούριο. Επιθέσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τους πληρώνουν. Εντάξει, είναι και το θέμα της αμηχανίας αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι. Δεν έχουν βρει κάτι. Λέγανε αλήθεια ότι δεν περιμένανε αυτή τη διαφορά. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το συμπέρασμα μπορεί να εξάγει κανείς. Βλέποντας είτε να παραμένουν στην ίδια γραμμή, είτε να αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις καταστάσεις που προέκυψαν μετά την 26η Μαΐου με εμφανή αμηχανία, παιδιά, με εμφανή προβληματισμό. Λοιπόν, και ο κύριος σε μια σειρά Νίκος Κορίνης είναι μαζί μας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας, κύριε Κορίνη. Πώς με την εξέλιξη με τον κύριο Καμένο, το γεγονός ότι δεν θα κατεβαίνει στις εκλογές, δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή, το θεωρείτε καλή, κακή εξέλιξη? Εμείς δεν σχολιάζουμε τόσο τι κάνουν οι προσωπικότητες της πολιτικής ζωής πάντα. Ξάλλου είναι ένα δικό του ζήτημα. Γιατί μετά το αποτέλεσμα, προφανώς. Και ίσως είναι και μια καταδίκη σε ένα άλλο επίπεδο της κυβερνητικής πολιτικής. Γι' αυτό σας το ρωτάει ο κύριος Πάντα. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, προφανώς το αποτέλεσμα που είχε ο κύριος Καμένος με τις ευρωεκλογές δεν του έδινε και πολλά περιθώρια. Αποφασίζει το μέλλον, θα δείξει αν έκανε μια σωστή πράξη, στην πολιτική του διαδρομή ή όχι. Εσείς όμως κάνατε μια σωστή πράξη προσεγγίζοντας ένα κόμμα και ένα πολιτικό αρχηγό με το ήθος του κυρίου Καμένου για να κάνετε συγκυβέρνηση τόσα χρόνια. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι εννοείται για ήθος, αλλά γιατί νομίζω ότι από θέμα ηθικής τάξης ο κύριος Καμένος δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται τώρα για διαπλοκές ενώ και τέτοια τι πράγματα. Από εκεί πέρα. Ναι, σαν για διαπλοκές δεν νομίζω ότι έχει κατηγορηθεί εμπράκτος με κάτι, εκτός από το λόγιο μπορεί να βγάζει ο καθένας. Δεν είναι δείγμα ήθους, ας πούμε, για ένα πολιτικό το να παίζει μερικές χιλιάδες λίρες και όλα σε ευρώ. Δεν μιλώ γι' αυτό. Εγώ μιλάω με την έννοια μια διαπλοκή η οποία. Ναι, δεν είναι μόνο έχει, η διαπλοκή, είναι το ήθος. Κάτι, το ήθος και, η αισθητική, το ήθος και η αισθητική είναι θέμα προσωπικών πράγματι χαρακτηριστικών του καθένα μας. Και σε όλα τα κόμματα. Και σε όλα τα κόμματα. Ο κύριος Καμένος δεν είχε φέρει πρώτη φορά. Απλώς για να σας θυμίσω, γιατί λέω ότι δεν είχε διαπλοκή. Σε όλα τα κόμματα. Εξαρτάται τι εννοείται διαπλοκή. Λοιπόν, εγώ λέω ότι σε όλα τα κόμματα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι το ήθος και η αισθητική τους είναι διαφορετική από πολλούς άλλους. Αυτό δεν είναι ένα κριτήριο που νομίζω ότι είναι το καθοριστικό που καθόρισε την πολιτική ζωή του τόπου. Γιατί αν πάμε έτσι, τότε θα πρέπει να συζητήσουμε τι έγινε με τα προηγούμενα κόμματα. Διότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι τυχαίο ότι πήγανε στο μαύρο
για ένα διάστημα της ιστορίας, μάλιστα το Πασόκ δεν μπορούσε να ξανασηκώσει κεφάλι. Να ρωτήσουμε, κύριε Σκόλη. Και ευτυχώς που ξαναγίνεται μια. Η κυρία Χρυσοβελώνη, ο κύριος Κόκαλης, η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Κουίκ είναι στις λίστες. Δεν θα χώραγε και ο κύριος Καμένος. Τι διαφορά έχει, κάποια διαφορά. Ο ίδιος προφανώς δεν θέλει. Α, δηλαδή θα τον θέλατε. Ξέρω, εγώ λέω ότι ο ίδιος δεν θέλει. Δεν μπήκε μια συζήτηση τέτοια. Μάλιστα. Μην την κάνουμε υποθετική. Πάμε όμως στα δικά σας. Εσείς το λάβατε το μήνυμα, θεωρεί, των ευρωεκλογών. Γιατί βλέπουμε έτσι μια. Το λέγαμε και νωρίτερα, πριν έρθετε εδώ στο τραπέζι μας, ότι υπάρχει μια εμφανής αμηχανία σε ό,τι αφορά τη ρητορική σας. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, ότι βασικό σας επιχείρημα είναι ότι δεν πολύ κατάλαβα και του ίδιου του Πρωθυπουργού και κορυφαίων στελεχών του κ. Φλαμπουράρη και πάει λέγοντας ότι δεν κατάλαβα ο λαός τι ψήφισε. Ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μπει σε μια διαδικασία που πάλι μπαίνουμε σε μια υποσχεσιολογία που, όπως είδατε πριν τις εκλογές, δεν είχε για εσάς τα αποτελέσματα που περιμένατε. Καταρχήν, προφανώς το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Αλλά να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν πάντα ένα μικρό κόμμα. Δεν ήταν ένα μεγάλο κόμμα, γι' αυτό ήταν και ένα πολιτικό παράδοξο. Τώρα είστε δηλαδή, μεγάλο πια. Όχι, σαν κόμμα δεν είμαστε μεγάλο, είμαστε μικρό κόμμα. Άλλο η πολιτική είναι του. Η πολιτική, ο κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ μικρός. Δεν έχει αριθμό μελών μεγάλα, όπως είχε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, σαν μεγάλα τους χρόνια. Ωστόσο, ο δεύτερος πόλος, πολιτικό. Προφανώς δεύτερος πόλος είμαστε και φαίνεται ότι εδραιώνεται πολύ σημαντικά. Εντάξει, να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 1,35% το Σεπτέμβριο του 2015, πήγε στο 24% σε ευρωεκλογές. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ακόμα του 40-44%, πήγε στο 18% με τον κύριο Σαμαρά τον 12 και Μάη, και μετά από ένα μήνα έφτασε στο 30. Άρα μην προδικάζουμε, η κάλπη είναι άδεια. Ψηφίζει ο κόσμος για άλλα πράγματα τώρα, σε 7 του Ιούλη. Θα δώσουμε την προγραμματική μας πρόταση στον κόσμο. Αυτό αποφασίζει. Μακάρι να γίνει μια συζήτηση επί τη ουσία των προγραμμάτων. Ναι, ξέρετε, ότι είχατε κάνει παραμονές εκλογών, ευρωεκλογών. Ένα tweet που συζητήθηκε ότι είχατε πληροφόρηση από 5 μεγάλες πρεσβείες που λέγανε ότι κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, σας κοροϊδέψαν οι πρεσβείες, ήταν λάθος η ενημέρωση που είχαν οι πρεσβείες. Εγώ θέλω να είμαι πολύ ευθύς. Είχα ένα αποτέλεσμα που έδινε 2 αποτελέσματα, που έδινε συν πλην 2. Από πρεσβείες το είχατε εσείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ λέω αυτά προφανώς πέσανε, δεν θα σας πω. Όχι, μισό λεπτό, ευρωπαϊκών χωρών. Ναι, όχι, πάντως δεν ήταν η Βενεζουέλα και τέτοια. Καλά κάνετε και το διευκρινίσετε, γιατί για το επόμενο θα σας ρωτούσα. Ωστόσο, νομίζω ότι ακόμα και η Νέα Δημοκρατία διαψεύστηκε. Το αποτέλεσμα πραγματικά ήταν ένα βουβό αποτέλεσμα. Εμείς προφανώς και το μήνυμα το παίρνουμε. Ποτέ δεν είπαμε ότι ένα ποτήρι που είναι ήδη γεμάτο από πίκρα και συσσόρευση προβλημάτων επί 6 χρόνια. Όποιο σταγόνα που δυσκολεύει τη ζωή του πολίτη δεν το ξεχυλίζει από αγανάκτηση. Άρα, λογικό ήταν μια κυβέρνηση με 4,5 χρόνια, όχι 2 και 2,5 που έκανε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και η συγκυβέρνησή του, θα έχει και μια φθορά. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κράτησε αυτό το 24%. Ένας κόσμος είδε πραγματικά μέσα στο πρόσωπο αυτή τη κυβέρνηση ότι ανταποκρίθηκε στο μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε η κοινωνία τότε. Όταν παραλάβαμε το κοινωνικό μέρισμα τη διακυβέρνηση το 2015. Θα θυμίσω ότι βρήκαμε 500 εκατομμύρια στα ταμεία, δεν υπήρχε τίποτα. Η Ελλάδα ήταν στα χάλια τα μαύρα και για να μην απαξιώνουμε μερικά πράγματα, τα οποία, ξέρετε, αν ο πολιτικός διάλογος δεν μπει στην ουσία του πραγμάτων, να λέμε την αλήθεια και να παρατηρηθούν πραγματικά οι πολιτικές, γιατί εγώ λέω ότι μπορεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας να κρίνεται καλύτερο από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να είναι αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, οι 400.000 θέσεις εργασίας, αυτοί που βρήκαν εργασία, πώς αποτυπώθηκε η κρίση όλα αυτά τα χρόνια, με το μεγάλο καμβά της ανεργίας. 1 εκατομμύριο άνεργοι παραπάνω στην εποχή Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας και συγκυβέρνησης και σε αυτά τα 4 χρόνια 400.000 θέσεις εργασίας. Και δεν ήταν του δημοσίου, οι ιδιώτες ήταν. Άρα, επειδή εγώ έχω ζήσει στην επιχειρηματικότητα 37 χρόνια επιχείρηση, είχα και γραμματέας ΔΣΕΒΕ. Ξέρω πώς λειτουργεί η αγορά. Δεν αγοράζει κανείς εργαζόμενος. Όλα αυτά τα θετικά μέτρα που μας περιγράφετε, γιατί οι πολίτες δεν τα είδαν, δεν τα εκτίμησαν και δεν φάνηκε. Τα είδανε και οι πολίτες, καλά κάνουν. Όταν αρχίζει, να σας πω κάτι ιστορικά, αν δείτε την πορεία της ανθρωπότητας στην πολιτική της ιστορία, όταν ο κόσμος φεύγει από μια κρίση, μια χώρα και αρχίζει να κερδίζει πράγματα στη ζωή του, διεκδικεί ακόμα περισσότερα. Και καλά κάνει. Αλλή μου να είναι. Μα συγκρίνεται μόνο τον κύριο Τσίπρα με τον Τσόρτσιλ, τον Αίμιστο. Εγώ λέω λοιπόν ψυχή. Ότι ο κόσμος περίμενε περισσότερα και καλά κάνει να περιμένει περισσότερα. Κάναμε αυτά που μπορούσαμε και προφανώς και κάναμε πράγματα τώρα, που δεν μπορούσαμε. Τα περιμένει από κάποιον άλλον από ό,τι έδειξε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Να το δούμε. Να το δούμε. Ας περιμένετε, μην είστε τόσο γεσί. Εγώ να σας πω, εγώ είδα 2 δημοσκοπήσεις. Ξέρετε ότι δεν έχω λαγνία. Ειδικά εμείς δεν έχουμε και λαγνία με τις δημοσκοπήσεις. Αλλά 2 δημοσκοπήσεις που βγήκαν που δεν είναι δικές μας. Φέρνουν το ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 30% αυτή τη στιγμή. Τώρα ξεκινάει η προγραμματική διαδικασία. Δεν έχει στο 20 ή στο 22. Ωστόσο, υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Θεωρείτε ότι πρέπει να αναζητήσετε και λίγο σε επίπεδο αυτοκριτικής, εάν είδατε την παραμονή σας στην εξουσία
όχι όλοι σας, προς Θεού, κάποια στελέχη σημαντικά ωστόσο, που μετρούσε ο λόγος και ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύονται στην καθημερινότητά τους. Μια λαζονία, μια αίσθηση έτσι δημιουργήσατε ότι η παραμονή στην εξουσία είναι ο αυτοσκοπός σας. Σας νιώθετε ότι υπήρξαν τέτοια φαινόμενα. Επειδή ξέρω καλά χρόνια το ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι ήταν θέμα αυτοσκοπού. Θέμα όμως πραγματικά αισθητικής εκφοράς του λόγου υπήρξε από κάποιους. Δεν ήταν γενικευμένο φαινόμενο και μάλιστα εγώ επειδή έκανα όλα τα περιφερειακά συνέδρια που προετοίμασα, συναντήθηκα με 3.500 οργανωμένους φορείς κοινωνίας σε όλη την Ελλάδα. Λέγανε ότι πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Άρα δεν καβαλήσαμε ένα καλάμι αποστασιοποίησης και απομάκρυνσης από τον κόσμο. Προφανώς υπήρχαν και πρόσφατα τα οποία. Όλα αυτά όμως τρόπο... με τα δικά μας παιδιά, με τους διορισμούς, με τους μετακλητούς που σπάσανε ρεκόρ, με την κυρία Χρυστοδηλοπούλου να λέει είχε μέσο η κόρη μου. Και ναι. Αυτή να είναι μια γενικότερη άβρα, ότι βολεύουμε τα δικά μας παιδιά ενώ επαγγελόμαστε ένα άλλο ήθος. Και είμαι από αυτούς και γενικότερα, που, επειδή, ξέρετε, στο κομμάτι της δικαιοσύνης υπάρχουν δύο από πολλά, πολλά που έχω δουλέψει στη ζωή μου 37 χρόνια, δεν είμαι παιδί ενός κομματικού σωλήνα. Προφανώς δεν μ' αρέσουν να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Όμως είναι ψέμα να λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει υπέρβαση αυτών των πραγμάτων. Και απλά δεν θέλω να πω στη σύγκριση. Γιατί... Το λένε τα στοιχεία. Όχι, δεν τα λένε τα στοιχεία. Τα στοιχεία λένε άλλα πράγματα. Απόλυτα αριθμού. Λοιπόν, δεν είναι έτσι, θα σα πω. Ακούστε με. 48. Θα σα πω. Θέλετε να πούμε τα στοιχεία και διασταυρώσουμε. Εγώ τα έχω αυτά επειδή περιμένω για την ερώτηση. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι είχαμε 576.000 στο δημόσιο και έχουμε 565. Άρα δεν ανέβηκε. Έχουμε και 10.000 λιγότερου. Το δεύτερο είναι τη συμβασιούχη στο ίδιο σχεδόν διάστημα, είναι στο ίδιο επίπεδο. 48 με 84, 49, 469. Ήταν χίλιοι παραπάνω. Όμως. Μισό, ακούστε με ένα ολοκληρώσω. Να το δεύτερο, μας πείτε τα πραγματικά στοιχεία. Θα σας πω όμως. Το 14 δεν υπήρχε καταγραφή πραγματικά όλων των συμβασιούχων και των μετακλητών. Εγώ έχω 46.500 συμβασιούχους το 14 και το 19 78.500. Εγώ έχω 48 και 49, δεν μετριώνται εδώ απάνω συγκεκριμένα νούμερα. Θα έχουμε όμως τον κύριο Καρκατσούλη, νομίζω, ο οποίος θα μας το ξεδιαλύνει το θέμα. Ναι, εγώ λέω ότι εδώ πρέπει να δούμε ότι δεν μετριώντουσαν αυτοί που ήταν σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, σε προγράμματα, σε πανεπιστημιακά προγράμματα, τα οποία δεν επιβαρύνουν τον Γκορβανά. Δεν ήταν αυτοί που ήταν γενικοί γραμματείς, δεν ήταν ειδικοί σύμβολοι, δεν ήταν επιστημονικοί συνεργάτες. Αυτοί δεν καταμετριώθησαν το 2014. Αν τους βάλουμε όλους κάτω, δεν υφίσταται πραγματικά τέτοιο νούμερο. Ειλικρινά το λέω. Δεν υπάρχει. Αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί, τέτοια διαφορά δεν υπάρχει. Τώρα, αν είναι 500 ή 1000 άτομα η διαφορά. Όχι, εντάξει. Αν είναι τόσο μικρή διαφορά, σίγουρα όχι. Λέμε, δεν είναι. Να το δούμε. Λέω ότι αυτό δεν μετριώθησαν τα στοιχεία και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καλά κάνει, τη δουλειά τη κάνει. Δεν δίνει την πραγματική εικόνα. Βάζει τον Γκορβανά. Χωρίς να βάζει αυτό που ωστόσο, εσείς θεωρείτε, και για να κλείσουμε έτσι να κάνουμε μια γενική θεώρηση έτσι, των τεσσάρων αυτών χρόνων της εξουσίας σας, ότι υπήρξαν ζητήματα όπου το περιβόητο αριστερό ήθος το οποίο φέρατε για πρώτη φορά στην εξουσία και πράγματι έτσι. Δηλαδή, το ηθικό πλεονέκτημα και επί της ουσίας, παιδιά, πράγματι, ήθελατε ως άφθαρτη στην εξουσία. Είναι αλήθεια αυτό. Μήπως εν τέλει κολλήσατε πολύ νωρίς κι εσείς και σε μεγάλο βαθμό μάλιστα τις παιδικές ασθένειες του μεταπολιτευτικού συστήματος. Είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη απροσχημάτιστες που εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ακόμα και την περίοδο της διαπλοκής. Ναι, όχι τώρα, μην λέτε τώρα. Θυμάστε εσείς. Να παρεμβάσεις, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Θα σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα. Θυμάστε εσείς να αναφέρονται ονομαστικά στη Βουλή ή από τα social media υπουργών συγκεκριμένοι δικαστές και εισαγγελείς προκειμένου να καλέσουν συγκεκριμένους ανθρώπους, να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες. Τα θυμάστε αυτά. Ακόμα και στην περίοδο που η διαπλοκή πράγματι στην Ελλάδα ήταν στα πάνω της, στο φόρτε της. Ούτε εισαγγελική λειτουργία θα σας πω το εξής. Αυτό που έχει σημασία, επειδή το αρχικό ερώτημα ήταν αν διαβρωθήκαμε, αν βάλαμε το χέρι στο μέλι. Αν διαβρωθήκατε θεωρώ από την εξουσία, ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Γενικώς. Πάντα στις συλλογικότητες μπορεί να βρεθεί και κάποιος ο οποίος μπορεί να βάλει το χέρι στο μέλι. Αλλά γενικά η κεντρική εικόνα αυτής της κυβέρνησης σε τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Για να είμαστε ειλικρινείς, ούτε μεγάλα σκάνδαλα έγιναν επί δικό μας. Υπάρχει αυτό το σκάνδαλο της ΔΕΠΑ και του Λευρυντιάδη. Αφήστε να αποδειχθεί αυτό του Λευρυντιάδη. Ξέρετε, το σκάνδαλο Λευρυντιάδη ξεκίνησε πριν από εμάς. Δεν είναι και από άλλους, από τον κύριο Βενιζέλο και πολλούς άλλους. Θα είστε κάπου υποψήφιο, κύριε Κορίνη. Όχι. Okay. Οπότε καλή επιτυχία στο κόμμα σας, να πούμε προσωπική επιτυχία. Νίκος Κορίνης, μέλος πολιτικής γραμματείας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κορίνη. Λοιπόν, και με τη συζήτηση που είχαμε το σημερινό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ είμαστε σε λίγα λεπτάκια.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να πάμε στις πανελλαδικές, παιδιά, να σας πάω. Όπου τα παιδιά των γενικών λυκείων εξετάστηκαν σήμερα σε αρχαία και μαθηματικά. Αλεξάνδρα Αθανασίου. Ακριβώς, στα αρχαία και στα μαθηματικά. Στα αρχαία να σας πω ότι έπεσε κείμενο από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα και άγνωστο κείμενο από το κυνηγητικό του Ξενοφόντα. Να σας πω ότι σύμφωνα με τους ειδικούς και τους μαθητές, τα αρχαία ήταν πρωτότυπα τα θέματα, αλλά θέλανε αρκετό χρόνο. Χρειαζόντουσαν δηλαδή τα παιδιά παραπάνω. Στα μαθηματικά, από την άλλη, θεωρήσαν ότι τα θέματα ήταν αρκετά δύσκολα και ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές. Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε μια άλλη περίεργη ιστορία στα Χανιά. Δεν επέτρεψαν οι εργοδότες σε εργαζόμενους που πήγαν εκτερινό λύκειο να δώσουν εξετάσεις. Τι ιστορία είναι αυτή, παιδιά? Ακριβώς. Είναι τα εσπερινά λύκεια στα Χανιά, ένα εσπερινό λύκειο στα Χανιά, όπου οι εργοδότες δεν δώσανε, όχι άδεια, δεν τους αφήσαν να αλλάξουν τις βάρδιες μεταξύ τους για να πάνε να δώσουν. Συγκεκριμένα ήταν 4 μαθητές και οι 4 χάσανε τις εξετάσεις εξαιτίας αυτών των αφεντικών. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι προβλέπει και η νομοθεσία σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, γιατί ακριβώς είναι μια ιστορία πρωτάκουστη. Βέβαια, το Υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του σχολίασε ότι μόνο θυμό και αγανάκτηση προκαλεί αυτή η απόφαση. Προφανώς. Αλεξάνδρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα και τα πιο απλά μαθηματικά με δυσκόλευαν. Πόσο μάλλον των πανελληνίων εξετάσεων. Γι' αυτό και δεν έδωσες. Ήμουνα στην τρίτη δέσμη εγώ. Εσύ? Δεν είχαν δέσμες. Εμείς είμαστε μόνο τάξια. Ήταν τότε. Α, ναι. Πήγαινε σε αρένων, να υποθέσω. Άλλη γενιά, άλλη σε πόλη. Εγώ τρίτο δέσμη της, πάντως. Και εσύ, συνάδελφος. Λοιπόν, πάμε ωστόσο να καλησπερίσουμε τον κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο, πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιο, να το πούμε. Στο νότιο τομέα της Β' Το λέμε, λοιπόν, εκ νέου υποψήφιο στο νότιο τομέα της πάλε ποτέ μεγαλύτερης εκλογικής περιφέρειας της χώρας. Και τώρα είναι μεγαλύτερη, ο νότιος τομέας. Ναι, αλλά έχεις 18 έδρες. Ναι, σωστά. Έχει σπάσει βεβαίως. Το... Στα τρία. Τώρα. Οπότε δεν ξέρει, θα ταλαιπωρηθεί κιόλας ο κόσμος. Έχει συγκεκριμένους. Που θυμάσαι αυτό το Σεντόνι που ήταν σε Β' Αθήνα. Βέβαια, ο κόσμος δεν ξέρει ακόμη ποιοι δήμοι υπάγονται στους τρεις τομείς. Βόρειο, δυτικό, νότιο, έτσι. Ναι. Να του πούμε ότι στο νότιο είναι Καλυθέα, Μοσχάτο, Ταύρος, Νέα Σμύρνη, Φάλιρο, Δάφνη, Μητός, Άγιος Δημήτριος, Κλειφάδα, τα έχουμε μάθει απ' έξω. Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, ελληνικό και βεβαίως Ζωγράφου και Βύρονας. Βύρονας και Σαριανή. Ναι, αυτά είναι λίγο άσχετα, άμα έλεγες. Εντάξει, είναι από τα περίεργα των νέων εκλογικών νόμων. Λοιπόν, ράβετε υπουργικά κουστούμια στην Δημοκρατία? Όχι. Γιατί ξέρετε, είναι. Όχι. Το έχετε. Γιατί λέγαμε τις παιδικές ασθένειες που κόλλησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εσείς είχατε πάντα τέτοιου είδους ασθένειες στην Δημοκρατία. Δηλαδή, όχι, τρέχατε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Να σας πω κάτι, κύριε. Όταν νιώθατε ότι έρχεστε προς την εξουσία. Θεωρώ ότι και λάθη έγιναν στο παρελθόν και υπερβολές. Αλλά αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 4,5 χρόνια, νομίζω ότι δεν το έχει ξαναζήσει η χώρα. Και να σας πω ότι δεν είμαι από αυτούς, επειδή είμαι από τα σπλάχνα της παράταξης και δεν έχω λείψει, είμαι από αυτούς που κάνανε το μαθητικό της ΟΝΕΔ. Είμαι λιγάκι μεγαλύτερό σας, τόσο δά. Αθρηστικά. Τόσο δά. Λοιπόν, δεν έχω αθρηστικά, ναι. Επί τρία. Στη μακία αναφέρεται ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Στη μακία αναφέρεται. Ναι. Λοιπόν, επειδή είμαι από αυτούς που ξεκίνησαν την προσπάθεια της ΟΝΕΔ στο μαθητικό, δεν έχω λείψει από αυτή την παράταξη και έχω παρακολουθήσει και τα πάνω και τα κάτω της. Χωρίς να είμαι ποτέ επαγγελματικό στέλεχος, ούτε παιδί του κομματικού σωλήνα, είμαι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, δικηγόρος και δημοσιογράφος. Προσέξτε όμως. Λάθη έγιναν στο παρελθόν και υπήρξε και παθογένεια στο παρελθόν. Αλλά. Δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που προηγήθηκαν. Καταδημαγώγησαν τον ελληνικό λαό με υποσχέσεις, οι οποίες δεν αποδείχθηκαν μόνο ψέματα. Αποδείχθηκαν τραγικά διέξοδα για τον ελληνικό λαό. Αλλά σήμερα έχει να όπως λένε οι πληροφορίες και μας λένε οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ, να εξαγγείλει τη δημιουργία 500.000 θέσεων εργασίας. Τώρα είναι σοβαρά. Τι μπορείτε? Πιστεύετε, κύριε Παπαδόπουλε, με την πείρα που έχετε, ότι μπορεί κάποιος, δεν έχει σημασία αν είναι αριστερός, δεξιός, πιο δεξιός, πιο αριστερός, μπορεί κάποιος συμπολίτης μας να λάβει υπόψη του σοβαρά αυτά που θα πει ο κύριος Τσίπρας? Ή το άλλο λέει, θα εκπονήσει, έχει δώσει εντολή στον κύριο Δραγασάκη να εκπονήσει και στον κύριο Τσακαλώτο να εκπονήσουν ένα πρόγραμμα, λέγεται, τη μεσαία τάξη. Ποια μεσαία τάξη? Αυτή που γονάτισε, αυτή που διέλυσε? Και να πω και κάτι. Το πρόβλημα του χτυπήματος της μεσαίας τάξης, που έγινε με μια τοξική πολιτική και έγινε ενσυνείδητα από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο πρόβλημα οικονομικό και κοινωνικό. Είναι πρόβλημα βαθιά θεσμικό της δημοκρατίας. Διότι επειδή είστε άνθρωποι σκεπτόμενοι και έμπειροι, σκεφτείτε ότι όπου υπάρχει μεσαία τάξη πολυάριθμη και εύρωστη, εκεί ανθεί η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία.
εκεί που η μεσαία τάξη καταστρέφεται και έχουμε ταξική πόλωση, οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, έχουμε αυταρχικά συστήματα διακυβέρνησης. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, λέτε ότι προσπάθησε να καταδουλεύσει το πολίτευμα ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την πολιτική όχι. του. Λέω ότι έκανε μία πολιτική ταξική και τοξική, προσπαθώντας σε μία χώρα όπου το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας, η σπονδυλική στήλη είναι η μεσαία τάξη, προσπαθώντας να την κάνει μια κοινωνία τύπου Λατινικής Αμερικής. Λοιπόν, αυτό δεν πέρασε στην Ελλάδα. Αυτό ήρθε η ίδια η κοινωνία και το τιμώρησε. Και το τιμώρησε με μια διαφορά που θα μεγαλώσει για μένα στις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Και θα σας πω γιατί. Διότι ο Μητσοτάκης ακολούθησε μια τακτική με την οποία εκ των προτέρων ήρθε να καταστρέψει όλο το πολιτικό αφήγημα του κυρίου Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης αποδεικνύει ότι θα εφαρμόσει μια πραγματικά αποτελεσματική κοινωνική ατζέντα. Ο Μητσοτάκης επιβεβαιώνει τις θεμελιακές... Να το πω αυτό, γιατί είναι αν θέλετε, ναι. η αιμονή μου. Ναι. Επιβεβαιώνει τις θεμελιακές αρχές της Νέας Δημοκρατίας και του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτού μας, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι περισσότερο αποτελεσματική σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν πάει να κάνει αναδιανομή της μιζέριας και της φτώχειας. Θα δημιουργήσει νέο εθνικό πλούτο για να μπούμε σε πολιτικές αναδιανομής υπέρ των ασθενεστέρων. Όχι, όχι, εδώ υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, κρατάει δυνάμεις και λέει στον κόσμο ότι έρχεται η Νέα Δημοκρατία με ένα κρυφό πρόγραμμα, νεοφιλελεύθερο, σκληρό, το οποίο δεν σας το λέει. Να σας πω, δεν μασάνε πια οι Έλληνες. Και αυτό απεδείχθη από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Δεν τον ακούν το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ότι ο Μητσοτάκης με τον μπουρί της σόμπας θα πιει. Εδώ από τη σφαγίτιδα, από την αρτηρία, θα πιει το αίμα των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Δεν μασάνε πια οι Έλληνες. Ο Μητσοτάκης θα αποδειχθεί ένας από τους καλύτερους πρωθυπουργούς της Ελλάδος. Θα συνδυάσει πολιτικές γενναίες υπέρ της επιχειρηματικότητας και μάλιστα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με κοινωνική πολιτική. Ναι, μήπως όμως με αποτελεσματική κοινωνική πολιτική. Όχι στα λόγια. Και να κάνει τους Έλληνες επέτες. Ναι, όχι στα λόγια, στην πράξη. Τη στιγμή που μας τα λέτε όλα αυτά τα πράγματα, μήπως φτιάχνετε και όπως το ξέρετε, άλλο. Εγώ τα πιστεύω και αυτά. Ναι, είμαι συνεπής, φιλελεύθερος και κοινωνιστής με στην παράταξη. Ναι, μήπως ταυτόχρονα όμως φτιάχνετε και το άλλο θύσες ως μελλοντική κυβέρνηση. Γιατί βλέπουμε και διαρροές και σχόλια κεντρικά από τα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ότι θα παραλάβετε ένα υπονομευμένο έδαφος δημοσιονομικά. Αν δεν το βλέπετε, ότι υπάρχουν δυσκολίες. Δεν είδατε την έκθεση κομισιών. Το θέμα αλλά πώς θα υλοποιήσετε αυτό ακριβώς. Που την έκθεση της Κομισιών δεν την είδατε. Επειδή κοιτάξτε, την είδαμε, σας ρωτάω. Και έφτακε παρελθόν με την απογραφή του κυρίου Αλογοσκούφη παλαιότερα. Η οικονομία χρειάζεται ένα θετικό, δημιουργικό, ενθαρρυντικό για το μέσο Έλληνα και τη μέση Ελληνίδα σοκ. Αυτό θα το πετύχει ο Μητσοτάκης με μία δέσμη μέτρων, την οποία ήδη έχει εξαγγείλει. Η συνταγή σε όλο τον κόσμο, με επικαιροποίηση από χώρα σε χώρα, είναι η ίδια. Και την αυθεντική συνταγή την παρέχει ο Μητσοτάκης. Και έρχεται τώρα να αντιγράψει με κακό τρόπο, με κακέκτυπο τρόπο, διάφορα σημεία της Νέας Δημοκρατίας και να προσπαθήσει να μας πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα κάνει πολιτική, λέει, υπέρ των μικρομεσαίων, ότι θα φέρει επενδύσεις. Ποιος. Τα παιδιά που έλειωσαν πολλά ζευγάρια σπορτέξ στην ΚΝΕ, γιατί από την ΚΝΕ περάσανε, σε πορείες προς την Αμερικανική πρεσβεία. Εντάξει. Τα παιδιά που κατήγγειλαν το ληστρικό καπιταλισμό. Μισό, Δήμητρα, είναι τα Golden Boys με τα χιλιάδες ευρώ σε προηγούμενες κυβερνήσεις, αν τα βάλουμε όλα λίγο στο ζύγι. Ξέρετε τα παιδιά ότι, που μάτωσαν τα παπούτσια τους δεν είναι πάντα κύριε Παπαδόπουλε, τα Golden Boys δεν μάτωσαν. Ακούστε, εγώ τιμώ τα παιδιά που ματώνουν τα παπούτσια τους στο μεροκάματο. Δεν τιμώ τα παιδιά που πουλάνε αριστερισμό από τα σχολεία της πολυτέλειας των Βορείων Προαστίων και επιχειρούν να μας πείσουν ότι θα σώσουν την Ελλάδα με συνταγές που έχουν καταδικαστεί από την ίδια την ιστορία. Τιμώ τους ανθρώπους της εργασίας και του μεροκάματου, αυτούς που εκφράζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Αυτούς εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το κόμμα της εργασίας. Να μας πείτε όμως για τις συνταγές αποτυχίες, γιατί τι θα κάνετε με την μη μείωση του αφορολόγητου, την οποία και εσείς την υποστηρίζετε, την ψήφισε η κυβέρνηση. Η Κομισιόν, μαθαίνω από διαρροές ότι διαφωνεί. Και ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι ψηφίστηκε, εμείς θα το εφαρμόσουμε αυτό και πάμε παρακάτω. Τι θα κάνετε με αυτό, δηλαδή, αν θα έρθει η Κομισιόν και σας πει αυτό είναι ένα κόμμα. Αυτό που δεν έχει υπολογιστεί. Δεν έχει υπολογιστεί και πάρτε το πίσω. Θα σας εξηγήσω. Πολύ δε μάλλον, συγγνώμη, να απαντήσετε συνολικά κιόλας. Και αν συνυπολογίσουμε, παιδιά, και το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πει ότι πάει στους εταίρους, την επομένη που εκλέγεται πρωθυπουργός εφόσον ο λαός τον εκλέξει, και διαπραγματεύεται μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Έτσι. Κοιτάξτε, πρωτογενή πλεονάσματα, φορολογίες. Και οι τρεις παρατηρήσεις είναι σωστές. Εγώ θα επαναλάβω ότι με αυτά τα υπερπλεονάσματα που συνομολόγησε και υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ,
η χώρα στην πορεία των προσεχών ετών δεν θα βγει. Είναι βρόχος τα πλεονάσματα mm-hmm. αυτά, τα υπερπλεονάσματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης έχει χτίσει βήμα προς βήμα την πολιτική και προσωπική αξιοπιστία του στην Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι από την επομένη, που θα ορκιστεί πρωθυπουργός με την εντολή και τη βοήθεια του ελληνικού λαού, θα πάει στις Βρυξέλλες, θα πάει στο Βερολίνο, θα πάει οπουδήποτε χρειαστεί και θα μπορέσει να επανατοποθετήσει τα ελληνικά λογικά αιτήματα σε μια βάση αξιόπιστη και φερέγγια. Επιτέλους η Ελλάδα θα έχει έναν πρωθυπουργό που δεν βρίσκεται στις Βρυξέλλες για να συνομιλεί με τα μάτια πίσω στο πώς θα κοροϊδέψει τους ηθαγενείς. Γιατί αυτό κάνανε μέχρι σήμερα. Κάνανε, επειδή ο κύριος Παπαδόπουλος σωστά μου μίλησε για τις παθογένειες του παρελθόντος, υπήρξαν. Γι' αυτό ο κόσμος ψήφισε και το ΣΥΡΙΖΑ για να απαλλάξει τη χώρα και να θεραπεύσει τις παθογένειες. Και εδώ είχαμε επανάληψη των παθογενειών στην ιωστή. Είχαμε μια πολιτική μαυρογιαλούρων, είχαμε μια πολιτική που θύμιζε τις χειρότερες στιγμές της μεταπολίτευσης, γιατί υπήρξαν και καλές στιγμές. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζω και εύχομαι με τη βοήθεια του ελληνικού λαού, γιατί αυτός θα αποφασίσει, ότι θα πάει στην αντιπολίτευση. Και ότι θα ανοίξει για τη χώρα ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο με μια δημοκρατία φιλελεύθερη, με κοινωνικό και πατριωτικό πρόσημο. Και επιμένω στο τελευταίο, γιατί είδατε ότι οι Σκοπιανοί δεν σέβονται ούτε και την εθνικά επισήμια για μας συμφωνία των Πρεσπών. Μακεδονία timeless. Τι σημαίνει η αιώνια Μακεδονία, κύριε? Δεν περιέχει το ιδεολόγημα του σφετερισμού, της ιστορίας των αρχαίων Μακεδόνων. Για να δούμε. Γιατί λείπει από την ατζέντα το μακεδονικό. Λοιπόν. Καλή επιτυχία, Πάνος Παναγιωτόπουλος. Καλωρίστηκε στο πολύ ωραίο κανάλι. Ως επαγγελματίας το λέω, είπα και λίγο πιο μεγάλος από εσάς. Έμαθα για την καινούργια άδεια. Είσαστε πολύ καλοί επαγγελματίες εδώ σε όλα τα επίπεδα. Και χαίρομαι που βρήκα και παλιούς συναδέλφους με τους οποίους έχω περάσει πολλά χρόνια στα κανάλια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Νότιος τομέας, μην το ξεχνάτε. Και την επόμενη Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, στις 7 το απόγευμα, μιλάω στο Δημαρχείο Καλλιθέας. Και ξεκινώ από εκεί την προεκλογική μου κούρσα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο, βουλευτής και εκ νέου υποψήφιος στο νότιο τομέα, όπως είπαμε, πιο μεγάλη περιφέρεια, 18 εδρική παρακαλώ. Έτσι. Ναι. Και μια περιφέρεια με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, αν δει κανείς τη σύνθεση των υποψηφίων. Του υποψηφοδελείου της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος. Τώρα, έχουν προκληθεί διαφορετικοί ψηφοί αντιδράσεις για το θέμα του ποινικού και σοφρονιστικού κώδικα. Για παράδειγμα, είχαμε την αντίδραση του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ. Για να δούμε τι σχολίασε ο Ιεράρχης και εδώ είμαστε να πούμε τα υπόλοιπα. Με την αποποινικοποίηση της κακόβουλης βλασφημίας και της καθυβρίσεως θρησκευμάτων, οδηγούμεθα αναποδράστως στην κακουργηματική θρησκευτική αυτοδικία, διότι δεν υφίσταται ένομος τρόπος αντιδράσεως και ικανοποιήσεως του πλεισωμένου θρησκευτικού συναισθήματος που δολίως και χυδαίως καθυβρίζεται, με πρόδειλο αποτέλεσμα τη βαρύτατη προσβολή του θρησκευόμενου προσώπου που συγκροτείται και νοηματοδοτείται ηθικά, πνευματικά και οντολογικά από τη θρησκευτική του παραδοχή και κατά ταύτα αποφορτήσεως του θυμικού του. Λοιπόν, αυτά και από τον Μητροπολίτη Σεραφείμ. Γενικώς έχει ανοίξει μια ζήτηση και σε νομικό επίπεδο. Πρώην επικεφαλής εκκλησιαστικής δικαιοσύνης ο Μητροπολίτης Πειραιώς. Και νομικός. Και νομικός, πολύ σωστά. Αλλά ανοίγει μια ζήτηση και λένε πολύ γιατί η κυβέρνηση έπρεπε να κάνει αυτό το τόσο μεγάλο θέμα μέσα σε λίγες ημέρες. Θα παθαίναμε τίποτα αν οι αλλαγές που συζητάμε εδώ και δεκαετίες ότι πρέπει να γίνουν. Ένα άγχος να προλάβουμε μετά τη δικαιοσύνη. Ναι. Είναι. Άγχος την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μετά τη δικαιοσύνη, γιατί έχουν τεθεί και άλλα ερωτήματα. Μήπως υπήρχε άγχος όχι μόνο για τη δικαιοσύνη. Και διάφορες περιπτώσεις. Και για τους πελάτες της δικαιοσύνης. Ακριβώς. Και διάφορα ζητήματα. Έβαλε μια ενδιαφέρουσα παράμετρο πριν και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ήρθε παρόντο να πούμε καλωρίζει εκεί. Και ο Γιώργος Κουδαλάκης. Και ο Γιώργος Κουδαλάκης και ο Διονύσης Νασόπουλος που είναι προπάς. 2 με 4 καλωρίζει εκεί φίλοι και συνάδελφοι. Ναι, παιδιά, αυτό το περιστατικό που έγινε στην Καλλιθέα με το μαχαίρωμα του 19χρονου, δηλαδή πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Για το τίποτα, για ένα σκούντιγμα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή το Θάνο Σωτήρη για να μας πει τι ακριβώς, στην αίθουσα σύνταξης, για να μας πει τι έχει συμβεί και τι καινούριο υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Το καινούριο είναι ότι οι αξιωματικοί της υποδιεύσης ασφάλειας που έχουν αναλάβει αυτή τη συγκλονιστική πραγματικά υπόθεση ως προς το κίνητρό της, προσπαθούν να βρούνε μέσα από κάμερες ή μαρτυρίες κάποιο στοιχείο που θα τους οδηγήσει στην ταυτότητα του δράστη. Μιλώντας μαζί τους, ρωτήσαμε από τις καταθέσεις που πήρατε, με τα θύματα, με ό,τι σας είπανε, πώς τον σκιακρατήσετε, τι προφίλ έχει αυτός ο άνθρωπος που για ένα σκούντιγμα έβγαλε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε 7 φορές στο σώμα του ανθρώπου και μάλιστα του 19χρονου που μπήκε στη μέση για να σώσει τον πιτσιρικά γειτονά του, των 14 ετών.
Ο στόχος ήταν ο 14χρονος. Μας λένε ίσως αυτός ο άνθρωπος να μην είναι καλά στα μυαλά του. Όπως και να έχει όμως είναι δεν είναι, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να τον εντοπίσουν, να τον βρούνε, διότι αν πράγματι δεν είναι καλά στα μυαλά του όπως υποπτεύονται οι αστυνομικοί, ίσως να τον συναντήσουν τις επόμενες μέρες και σε μια άλλη βίαιη ενέργεια ή και κάτι χειρότερο. Ναι, να μείνουμε όμως σε ένα Θάνο, γιατί έχουμε σοκαριστικές αποκαλύψεις για την δολοφονία μιας 80χρονης στον Πειραιά, τον περασμένο Νοέμβριο, Δεκέμβριο, πότε ήταν, πότε έγινε τον περασμένο Νοέμβριο ακριβώς. Άλλη μια υπόθεση απίστευτη, για 39 ευρώ χάθηκε αυτή η ζωή της 80χρονης γυναίκας. Οι συλληφθέντες, μια γυναίκα από τη Βουλγαρία και ένας Έλληνας φίλος της, με πολύ βαρύ ποινικό παρελθόν ο Έλληνας, 40χρονος μάλλον, ομολόγησαν ότι ξυλοκόπησαν άγρια, χτυπώντας την με γροθιές, κλωτσιές και αντικείμενα την άτυχη γυναίκα, να τους φανερώσει πού έκρυβε τα λεφτά της. Και γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί ένας γείτονάς της, 80χρονης, τους είπε ότι η γυναίκα αυτή έχει στο σπίτι της πάρα πολλά χρήματα. Εισέβαλαν λοιπόν σε αυτό και την βασάνισαν μέχρι θανάτου να τους πει πού είχε τα χρήματα αυτά που φαντάστηκε ο γείτονάς της ότι έκρυβε. Η γυναίκα δεν είχε χρήματα, το μόνο που πήραν ήταν δύο δαχτυλίδια για κάτι άλλα μικροαντικείμενα που όταν συνελήφθησαν ομολόγησαν ότι τα πούλησαν για 39 ευρώ σε κάποιον κλεπταποδόχο. Καταζητείται και ο τρίτος που μόλις ανακοινώθηκε από τα μέσα ενημέρωση ο θάνατος της γυναίκας έσπευσε να εξαφανιστεί στη Βουλγαρία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Να πει κανείς και τι να πει για τον γείτονα. Έτσι. Τι είναι πραγματικά, πραγματικά. Δηλαδή, καμιά φορά σκέφτεσαι από πόσο λεπτή κλωστή κρέμεται η ζωή των ανθρώπων. Ναι. Και οι ισορροπίες γενικότερα, οι κοινωνικές, οι ψυχολογικές. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αγαπημένα θέματα του Ανδρέα, που δεν είναι άλλα από την δράση του Ρουβίκονα, παιδιά. Καθώς είχαμε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στην Εθνική Τράπεζα, πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο που ετοίμασε η Αλεξάνδρα Αθανασίου και επανερχόμεθα. Είναι η στιγμή που τα μέλη της ομάδας του Ρουβίκονα σπάνε τα τζάμια του υποκαταστήματος της τράπεζας στη Λεωφόρο Συγκρού στο ύψος του Νέου Κόσμου. Τα μέλη του Ρουβίκονα, αφού προκαλούν φθορές, τρέπονται σε φυγή. Η αστυνομία συνέλαβε 4 άτομα μετά την επίθεση και μεταξύ των συλληφθέντων είναι βασικό μέλος της αντιεξουσιαστικής ομάδας, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του και άλλες συλλήψεις και προσαγωγές για τις επιθέσεις στα διόδια κοντά στην Κόρινθο, στο Ιταλικό Προξενείο και στα γραφεία των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Τα μέλη του Ρουβίκονα μέχρι στιγμής έχουν προχωρήσει σε περισσότερες από 170 επιθέσεις, με πιο χαρακτηριστική την καταδρομική επίθεση ξημερώματα στο σπίτι του Αμερικανού πρέσβη. Ενώ η ομάδα έχει δώσει πάνω από 60.000 ευρώ εγγυήσεις για να μην προφυλακιστούν τα μέλη της. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ρουβίκονας αν αλλάξει η κυβέρνηση, γιατί μέχρι τώρα μια χαρά την έβγαζε. Ναι, το θέμα είναι τι θα κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση και η επόμενη κυβέρνηση. Κάτσε, δούμε. Α, αυτό μας το υποσχεθήκανε. Ο τέλος ο Ρουβίκονας με την νέα κυβέρνηση. Δεν ξέρω, σε δύο μέρες. Λοιπόν, είναι μεγάλο στοίχημα η ασφάλεια πάντως. Τεράστιο, τεράστιο. Ένα από τα πιο δύσκολα. Και έτσι όπως είναι και οι υπηρεσίες. Αυτό το θέμα του Ρουβίκονα και των υπόλοιπων οργανώσεων και αυτό που λες, δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας και εγκληματικότητας, είναι και πολιτικό ζήτημα. Γιατί... Και ειδικά από τη στιγμή που και ο Δήμαρχος Αθηναίων είναι νεοδημοκρατικής προέλευσης καινούργιος, είναι μια πρόκληση γενικότερα για την παράταξη. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε όλοι αν αντέχουμε μια δεύτερη Μαρφίν πρωτού πούμε τα υπόλοιπα σχόλια. Σωστό. Να καλησπερίσουμε όμως τον καλεσμένο μας, τον κύριο Παναγιώτη Καρκατσούλη, υποψήφιο του Κινάλ στην Αλφα Αθήνας και καλησπέρα. Πάρα πολύ παλιό φίλο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Παλιές αγάπες. Γεια σας, Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καρκατσούλη. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Τα φώτα σας, καταρχάς. Εδώ θέλουμε να μας ξεκαθαρίσετε πώς είναι συμβασίου στο δημόσιο. Καταρχάς, ήμουν νιός και γέρασα. Είναι ο μεγαλύτερος προηγούμενης εβδομάδας. Στα θέματα δημόσιας διοίκησης. Από την κυβέρνηση λένε ότι είναι άδικη η κριτική. Πρώτον, γιατί τα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα αφορούσαν διευθετήσεις που είχαν να κάνουν με όλα τα κόμματα και ότι είναι πρακτική που ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, υπόθηκε ότι η πρώην σύζυγος του κ. Βούτση είναι από το 2007 στην Βουλή. Και είναι άδικο να την αναφέρουμε τώρα. Λοιπόν, από που θέλετε να το πιάσουμε. Κανονικά θα σας πω πώς είναι τα πράγματα σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Από εκεί και πέρα ο καθένας βγάλει τα συμπεράσματα. Λοιπόν, όταν προκυρήσουν εκλογές σε μια χώρα, εδώ τώρα, πρώτη υποσημείωση. Προκηρύχθηκαν τελικά οι εκλογές. Δηλαδή, σήμερα. Αλλά όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός το ίδιο το βράδυ των ευρωεκλογών και λέει: εγώ θα πάω την επόμενη εβδομάδα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα ζητήσω να γίνουν εκλογές. Λόγω δυσαρμονίας. Ουσιαστικά
Προσέξτε, ο χρόνος, ο προεκλογικός, τρέχει από τότε. Σωστά. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν ανοίξετε έναν υπαλληλικό κώδικα, θα δείτε ότι παγίως υπάρχει μια διάταξη η οποία λέει αρκετές μέρες πριν από τις εκλογές, 40, 50, 60, ποικίλει αυτός ο χρόνος, δεν γίνονται προσλήψεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, μετατάξεις. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε οι διαδικασίες αυτές που ήταν σε εξέλιξη, όλες, ανεξάρτητα πόσο κοντά ήταν στο αποτέλεσμα, θα έπρεπε να έχουν παγώσει. Αυτό είναι το κανονικό που έπρεπε να γίνει. Ήταν παράνομο δηλαδή αυτό που έγινε, πέρα από όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, παράτυπο. Πώς είναι αυτό με το νόμο και το ηθικό. Και... το νόμο, γιατί ναι. Κοιτάξτε τώρα. Τι πάει να πει ένα αέρα ο πρωθυπουργός μέχρι να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι, για να είναι νομότυπα τα πράγματα. Ναι, να σας πω κάτι. Ναι. Για παράδειγμα, το Σάββατο μου λένε πληροφορία, σας δίνω και μία είδηση, ότι θα μείνει ανοιχτό το Εθνικό Τυπογραφείο Σάββατο και Κυριακή. Για άγνωστους λόγους, ούτε οι ίδιοι εργαζόμενοι ήξεραν. Δηλαδή, για ποιο λόγο να κάτσουμε ανοιχτή το Εθνικό Τυπογραφείο Σαββατοκύριακο? Θα γίνει κάτι επίγον, ας πούμε? Αυτά γίνονται συνήθως όταν προκυρήσονται εκλογές, όταν κλείνει η Βουλή, πρέπει να δημοσιευτεί τάχιστα κάποια πράξη. Ωραία. Αν κοιτάξετε λοιπόν τι δημοσιεύτηκε το Σαββατοκύριακο, θα βρείτε μία πράξη. Ξέρετε τι είναι? Ο κύριος Γαβρόγλου μετέταξε 70 άτομα, όχι ένα και δύο που συζητάμε για τη Βουλή, 70 εκπαιδευτικούς, τους οποίους τους πήρε από σχολεία και τους τοποθέτησε σε γραφεία, ούτως ώστε να περνάνε καλά και εμείς καλύτερα. Αυτό λοιπόν έγινε αφήνοντας ανοιχτό το Εθνικό Τυπογραφείο. Το αριστερού πλεονεκτήματος. Ναι, ναι, 70. Αλλά, ένα λεπτό για την σοβαρή. Αυτό έγινε το Σάββατο. Ναι, έκανε ο κύριος Γαβρόγλου το Σάββατο. Και τους πήγε πού, σε τι πήρε, σε διευθύνσεις? Γραφείου λέμε. Ναι, ναι, δευτεροβάθμιας κανονικά που πάει. Δεν θα είναι συντάξει. Αυτό είναι το πάντα. Θυμάμαι την προσπάθεια που είχε κάνει η Άννα Διαμαντοπούλου να βάλει τους εκπαιδευτικούς, να γυρίσει τους εκπαιδευτικούς στην τάξη. Ήταν χιλιάδες αποσπασμένοι. Θυμάστε την κατάσταση στο Υπουργείο Παιδείας όταν ήταν η Άννα Διαμαντοπούλου? Ήταν το μοναδικό Υπουργείο στην Ευρώπη που είχε πάνω από 1000 άτομα ως προσωπικό, εκ των οποίων το 99,9% ήταν καθηγητές. Δεν ναι, ήταν βέβαια διοικητικό προσωπικό. Και βγήκε ένας, δεν ξέρω αν ήταν άτυπος, άτυπη εντολή, πάντως να μην γίνονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών ακριβώς επειδή υπάρχουν τα κενά. Μα είναι δυνατόν. Γιατί είναι σε πάρα πολλές υπηρεσίες. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ επί της ουσίας. Είναι δεκάδες παραδείγματα. Δηλαδή και εκπαιδευτικοί δουλεύουν ακόμα και μέσα στα κόμματα. Είναι υπαλλήλοι κομμάτων. Ναι, αλλά κοιτάξτε, είναι αδιανόητο. Δηλαδή, από τη μία να λες ότι έχω κενά στην εκπαίδευση και δεν προσλαμβάνει και να κάνεις κριτική στην κυβέρνηση, και από την άλλη μεριά να είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία παίρνει τον κόσμο και πάει και τον βάζει σε γραφεία να κάθεται. Για να δημιουργήσει νέα κενά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πραγματικό πρόβλημα από αυτά τα μικρά παραδείγματα, το πραγματικό πρόβλημα είναι ακόμη μια φορά μπροστά. Είναι το πελατειακό κράτος, έτσι, δεν είναι θεωρία, είναι εντελώς πρακτική εφαρμοσμένη πολιτική, και θα σας έλεγα ότι εδώ είχαμε για πρώτη φορά και νέες τεχνικές, νέες όψεις. Δηλαδή το θηρίο όχι μόνο δεν το τυθάσευσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, θυμάστε το 2015, εγώ θυμάμαι προγραμματικές δηλώσεις ότι θα το διαλύσουμε, θα το συντρίψουμε, δεν θα υπάρχουν πελατειακές πρακτικές, δεν θα έρχονται τροπολογίες από βουλευτές, αστήρικτες, ανετιολόγητες, έτσι. Και φτάσαμε σε αυτά τα οποία ζούμε αυτές τις μέρες, τα οποία ειλικρινώς σας λέω και τεχνικά μιλώντας, δεν κάνουν τώρα πολιτική, δεν έχουν προηγούμενο. Δηλαδή κοιτάξτε άσχετες διατάξεις, κοιτάξτε δηλαδή τροπολογίες με τις οποίες εισήχθησαν άσχετες διατάξεις από το 1974 μέχρι τώρα, και πείτε μου ποια είναι η χειρότερη περίοδος. Μακράν όμως. Μήπως έτσι έχετε κοστολογήσει πόσο έχει αυξηθεί το μισθολογικό κόστος από τους... Τι ερώτηση είναι αυτή, λοιπόν. Κοιτάξτε. Επιπλέον δημοσίους. Γιατί είχαμε ένα τέλος. Το έλεγε πάνω κάτω, ήταν 47-48 χιλιάδες οι συμβασιούχοι. Για τους μετακλητούς έλεγε ότι είναι καμιά χιλιάρα παραπάνω από την προηγούμενη κυβέρνηση. Το πρόβλημα με τη δημόσια διοίκηση είναι ότι ο λογαριασμός έρχεται πάντα μετά. Αφού φεύγει αυτός ο οποίος κάνει το ανοσιούργημα, έρχεται μετά ο επόμενος να πληρώσει. Το μισθολογικό κόστος ανέβηκε αυτά τα δύο χρόνια, δηλαδή από το 17 στο 18, 2 δις ευρώ. Μάλιστα. Χωρίς να έχουν γίνει προσλήψεις. Τι είδους προσλήψεις? Δεν έχουν γίνει προσλήψεις τακτικού προσωπικού, να εξηγούμαστε. Έτσι. Έχουν γίνει μέσα στα όρια. 2 δις ευρώ λέτε ότι συνολικά. Παραπάνω. Παραπάνω. Αλλά προσέξτε, κανείς δεν ξέρει αν αυτό το ποσό του χρόνου θα είναι μεγαλύτερο και πόσο. Και επίσης καθόλου δεν ξέρετε κάτι άλλο πολύ χειρότερο από αυτό. Όταν 6 στους 10 νόμους, 6 στις 10 διατάξεις από αυτές που ψηφίζονται, εάν τις δείτε, θα δείτε το εξής. Έχουν μια έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, η οποία έχει ένα σκοπό μόνο. Ποια είναι η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού? Εκεί ξέρετε τι θα δείτε. Στάνταρ γραμμένο 7 φορές στις 10.
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν δύναται να εκτιμηθεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι υπουργοί δεν δίνουν στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο, ούτε πόσο θα πάρω, ούτε τι δουλειά θα κάνουν, ώστε να κάνει έναν υπολογισμό και να πει. Τραπάτρα, αυτό δηλαδή. Το πράγμα σε 10 χρόνια από τώρα θα έχει αυτή την επιβάρυνση. Ναι. Άρα η εθνική αντιπροσωπεία όταν ψηφίζει να ξέρει. Να το ψηφίσω ή να μην το ψηφίσω. Ναι. Τυφλά λοιπόν πας και προσέξτε, θα σου έρθει ο λογαριασμός μετά. Διότι από τη στιγμή που ψηφίστηκε για παράδειγμα μια μετάταξη, ορίστε για να πάμε σε ένα συγκεκριμένο τώρα, έτσι. Λοιπόν, και θέλει η κόρη της κυρίας Στασίας να πάει μια εκπαιδευτική εκδρομή στη Νέα Υόρκη, η οποία κοστίζει 1,5 εκατομμύριο. Σας λέω για παράδειγμα. Ο υπάλληλος ο οποίος είναι στα εντελώμενα, αυτός δηλαδή που παίρνει την εντολή να βγάλει το ταξίδι, δεν θα κοιτάξει καθόλου αν υπάρχουν λεφτά. Θα πει, εφόσον ο νόμος λέει ότι αυτή μπορεί να το κάνει, προχωράμε. Εγώ προχωράω και στέλνω το ένταλμα. Αυτό από πού αποδεσμεύεται το οποίο, μα προσέξτε, αν δεν έχεις τον προϋπολογισμό, τότε πού πάει αυτό στο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, καταλάβατε, το οποίο στη συνέχεια τροφοδοτεί το χρέος και όλες αυτές τις αθλειότητες τις έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, έτσι. Και πολύ φοβούμε ότι έχουν δημιουργηθεί κρυφά ελλείμματα και χρέη, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στο επόμενο διάστημα. Τώρα, να μην πάμε για να σας αντιμετωπίσουμε και ως υποψήφιο, γιατί ναι, αναλύσαμε βέβαια, λίγο βέβαια. Το κομμάτι. Ναι. Είστε υποψήφιος με το κίνημα αλλαγή στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας, στην πρωτεύουσα. Καταρχάς, επειδή λέγαμε για επιβάρυνση, ναι. Πριν αναρωτιέμαι, επιβαρύνθηκε το κίνημα αλλαγή, είναι τα πράγματα καλύτερα με την αποχώρηση? Με το γεγονός ότι η κυρία Γεννήματα έδειξε την πόρτα της εξόδου στον κύριο Βενιζέλο. Είναι καλύτερα, νιώθετε καλύτερα σήμερα ότι έχει φύγει ένα βάρος από το κόμμα σας? Ήταν βαρύδι ο κύριος Βενιζέλος? Εγώ δεν νιώθω καθόλου καλά. Και το είπα και όταν έγινε και το λέω και το επαναλαμβάνω και το λέω ευθαρσώς. Θεωρώ ότι ήταν μια κίνηση που ήταν άκερη και επίσης ήταν άστοχη. Γιατί δεν μπορώ να δω ακριβώς το στόχο αποδεδειγμένα. Ότι η συγκεκριμένη ενέργεια αποδεδειγμένα λοιπόν, επειδή είχαμε κριτήρια και είχαμε ενδείξεις και είχαμε αποδείξεις, θα μας βοηθούσε να πάμε καλύτερα. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, έγινε όμως αυτό. Από εκεί και πέρα, εμείς όλοι που δουλεύουμε, να το πω έτσι πολιτικά, σε αυτή την παράταξη, πάνω απ' όλα δουλεύουμε για την παράταξη και λιγότερο για τους ανθρώπους που είναι μέσα εκεί. Αυτό πιάνει και εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις εν μέσω της μάχης ότι κοίταξε να δεις, πληγώθηκα, έγινε λάθος και εγώ θα υποστείλω τη σημαία και θα πάω στο σπίτι μου. Έτσι. Το λέω ευθαρσώς και ανοιχτά. Αυτό που πιστεύω είναι ότι όσοι εξημών, και νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί, πιστεύουν ότι η πολιτική παρακαταθήκη του Ευάγγελου Βενιζέλου είναι ενεργή, και εγώ το πιστεύω αυτό, πιστεύω δηλαδή ότι οι αγώνες που έδωσε για την αποκατάσταση των θεσμών όλα αυτά τα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ βιοπράγησε στην κυριολεξία κατά του κράτους δικαίου και των θεσμών, εγώ θεωρώ ότι ο Βενιζέλος ήταν ένα από τα βασικά αναχώματα σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όσοι εξημών συνεχίζουμε είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο έκανε. Θεωρώ από εκεί και πέρα ότι όλες αυτές οι αποφάσεις κρίνονται όπως και οι άνθρωποι που τις παίρνουν κρίνονται. Το βράδυ έτσι. Άρα θεωρείτε δηλαδή ότι μετά τις εκλογές θα πρέπει να τεθούν ζητήματα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθούν. Πρέπει να αξιολογηθούν. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ, μπορεί να κάνει λάθος η κυρία Γεννήματα. Μπορεί να κάνει λάθος. Είναι θέμα ηγεσίας. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Γιατί ανάλογα προσωπικά την ευθύνη για αυτή την επιλογή. Ναι. Μα το λέω ότι κρίνονται με την έννοια ότι τότε θα σταθμίσει κανείς ποια είναι η κατάσταση και οι αποφάσεις είναι σωστά ή λάθος. Αυτό όμως προσπαθούμε. Εμείς, γιατί εμείς δεν είμαστε ιστορικοί να κάνουμε ανάλυση, ούτε δημοσιολογούντες γενικώς για να κάνουμε υποθέσεις. Έτσι. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μόνο μία δουλειά. Προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτά που λέμε για το πώς πρέπει να οργανωθεί η χώρα, πώς πρέπει να γίνει η πορεία προς την ανάπτυξη, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε που δεν το λένε οι άλλοι. Έτσι. Αυτό λοιπόν, τόσο προς το ΣΥΡΙΖΑ όσο και προς τη Νέα Δημοκρατία, συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μια σύντομη ερώτηση και μια σύντομη απάντηση. Όταν έχετε ψηφίσει στη Βουλή τόσα πολλά πράγματα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, ναι. Γιατί έχετε ψηφίσει πάρα πολλά, ναι. Πού βάζετε τη διαχωριστική γραμμή? Τώρα μου κάνετε αυτή την ερώτηση, αλλά εγώ θα σας απαντήσω με μια άλλη απάντηση που θα σας ενδιαφέρει. Συνολικά η αντιπολίτευση στην περίοδο διακυβέρνησης Τσίπρα, ξέρετε πόσα νομοσχέδια ψήφισε? 60%. 60%. Ο Τσίπρας ως αντιπολίτευση, ξέρετε πόσα ψήφισε? 20%. Νομίζω δύο όλα και όλα. Κάτι, ένα ήταν για ναρκωτικά και ένα για το Ρωμανό. Το ότι ψηφίσαμε λοιπόν, πολλά... Άρα για να κλείσουμε τη νύχτα των εκλογών, ναι. Δηλαδή αν χρειαστεί, δεν θα οδηγήσετε τη χώρα σε πολιτική αστάθεια αν περνάει από το χέρι σας να μην οδηγήσετε. Νομίζω ότι αυτό το έχει πει και η Φόφη Γεννηματά ευθέως και μπορώ να το πω κι εγώ με όσο βάρος έχει μια τέτοια δήλωση προεκλογικά, αλλά
Έχουμε αίσθηση ευθύνης απέναντι στη χώρα και νομίζω ότι θα τιμήσουμε την εντολή που θα μας δώσουν οι ψηφοφόροι. Παναγιώτης Καρκατσούλης, στέλεχος του Κοινάλ, υποψήφιος στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας, στην πρωτεύουσα. Καλή επιτυχία, κύριε Καρκατσούλη, και μας είστε πολύ χρήσιμος πάντα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Καρκατσούλη. Μας έδωσε λίγο διευκρινήσεις για διάφορα πράγματα και για τους μετακλητούς. Κρατάμε και το σχόλιο ότι ήταν άκερη και άστοχη η κίνηση με τον κύριο Βενιζέλο. Και βεβαίως ότι όλα κλείνονται το βράδυ των εκλογών. Τότε γίνεται το ταμείο αναμφισβήτητα για όλους. Έτσι είναι. Γιατί τότε ο λογαριασμός έρχεται από το λαό, από την κάλπη και δεν είναι λόγια του ενός και του άλλου. Σωστό. Όμως, παιδιά, γύρω μας, ενώ καθόμαστε και συζητάμε πράγματα τα οποία δεν λέω ότι είναι ίσονος σημασίας, αλλά είναι υποσχέσεις της προεκλογικής περίοδου πολλά από αυτά, γίνεται της κακομοίρας. Έχουμε στο Βορρά τα Σκόπια που μας είπαν προηγουμένως. Στην Αλβανία γίνεται... ο γνωστός χαμός, σύγκρουση και... προέδρου με πρωθυπουργό. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Ο ένας δεν αναγνωρίζει το ρόλο του άλλου στην Αλβανία. Είναι τα πράγματα... Και συνεχίζεται και η τουρκική προκλητικότητα στον Ανατολικό Αιγαίο, το οποίο πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχουν εκφραστεί ανησυχίες για το πού μπορεί να φτάσει αυτή η ένταση, η αύξηση της έντασης στην περιοχή, από τον πρώην πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη, από την Τώρα Μπακογιάννη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός άμυνας. Δηλαδή ξαφνικά βλέπουμε ότι χτυπάνε καμπανάκι. Κυρίως επειδή μπαίνουμε σε μια περίοδο που είναι η προεκλογική και δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει και νευρικότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Είναι ένας παράγοντας τον οποίο δεν μπορούμε να τον σταθμίσουμε ακριβώς. Να πάμε στον Σταύρο Ζορμπά στην αίθουσα σύνταξης, γιατί έχει να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Παιδιά, θα πρέπει να αναφερθούμε στην συνέντευξη του Μάθιου Πάλμερ που έδωσε στο τουρκοκυπριακό πρακτορείο ειδήσεων. Ο Μάθιου Πάλμερ είναι βοηθός υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις. Ο κύριος αυτός λοιπόν μέσα 48 ώρες έδωσε συνέντευξη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο Τουρκοκυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων και στο Πρακτορείο Ανατολού. Στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν αναφέρθηκε καθόλου στις δυνάμεις του Αμερικού Ναυτικού στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το έκανε στα δύο, στο τουρκοκυπριακό και στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων. Τι είπε? Ότι τα συμφέροντα των Αμερικανών στην περιοχή είναι τόσο μεγάλα που αυτός είναι ο λόγος που υπάρχουν στην περιοχή 10 πλοία, 130 μαχητικά αεροπλάνα, πολεμικά αεροσκάφη και 9.000 πεζοναύτες. Αυτό βέβαια, αναφέροντας τη δύναμη του Αμερικανικού στόλου, το ενέταξε μέσα στο ότι εμείς δεν θέλουμε μόνο, δεν έχουμε μόνο τα συμφέροντα τα ενεργειακά, αλλά μας ενδιαφέρει και το θέμα της μετανάστευσης, μας ενδιαφέρει και το θέμα των ναρκωτικών, το εμπόριο λευκής σαρκός στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το ενέταξε εκεί μέσα. Αλλά νομίζω ότι ο νοήτο ήταν ένα μήνυμα στο ότι έχουμε φοβερή, πολύ δυνατή πολεμική μηχανή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, οπότε και η Τουρκία θα πρέπει να σταματήσει ενδεχομένως τις προκλητικές δηλώσεις και τις κινήσεις με τα δύο γεωτρύπανα που έχει στην περιοχή. Μάλιστα. Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, παιδιά, το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι από τα βασικά ζητήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση και γενικά το γεωστρατηγικό παιχνίδι που διαμορφώνεται στην περιοχή. Έστω και αν υπάρχει, γύρω από την και εδώ διαφωνούμε, μονίμως μια υπερβολή σε σχέση με την παρουσίαση της Τουρκίας. Πάρα πολλές φορές υπάρχει μια υπερβολή, θα σου έλεγα. Τώρα... Έχουν εκτίσει πάρα από πολύ και πολιτική ξεκινάνε όλα και ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι. Καριέρα. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά είναι υπερβολές και έχουν διαψευστεί όλα τα χρόνια. Ναι. Απλώς εδώ συγκρούονται αυτή τη στιγμή δύο σχολές σκέψεις. Η εξυγχρονιστική που την εξέφρασε ο Κώστας Σιμίτης και τον κατηγορεί η πατριωτική πλευρά. Αυτό είναι το παράδοξο τώρα, γιατί. Δηλαδή, τι του καταλογίζουν, δεν έχω καταλάβει. Τώρα... Του καταλογίζουν το υπονοούμενο περί συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο με φόντο τα οικονομικά προβλήματα. Ότι σρώνει το χαλί για αυτή την κατάσταση. Είναι μια δύσκολη συμφωνία με την Τουρκία. Λοιπόν, που είναι ένα ζήτημα πάντως. Ναι, ναι. Να το δούμε, θα μας απασχολήσει. Πάμε τώρα στα εξωτερικά, πάμε στην Ιουλία Βελισσαράτου, η οποία είναι στην αίθουσα σύνταξης και θα μας πει τι γίνεται με την κούρσα στην Κομισιόν.
Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση των διαβουλεύσεων. Έχουν γίνει ήδη πρώτες συζητήσεις. Την περασμένη Παρασκευή, μάλιστα, έγινε και ένα δείπνο, όπου δύο από τους υποψήφιους βγήκαν εκτός και μάλιστα δεν τους περιμέναμε. Η Μαργκερίτε Βεστάγκερ των Φιλελευθέρων αλλά και ο Μισελ Μπαρνιέ φαίνεται ότι βρίσκονται εκτός της κούρσας διαδοχής μετά από τη συνάντηση που είχαν ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ με τους επικεφαλείς των τοπικών, μάλλον των ομάδων, των πολιτικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά φυσικά και με πρωθυπουργούς. Από ό,τι φαίνεται θα γίνει πολύ σκληρή μάχη, γιατί αύριο συναντώνται στο Σαν Σεμπαστιάν οι εκπρόσωποι του ΕΛΚ για να προστατεύσουν τον δικό τους υποψήφιο, ο οποίος βέβαια φέρεται να είναι προς το παρόν ο επίσημος διάδοχος και αυτός ο οποίος θα πάρει το χρήσμα, παρά το γεγονός ότι η δική του ομάδα δεν κατόρθωσε το ΕΛΚ δηλαδή να είναι πρώτο και με, αν θέλετε, και με διαφορά. Όπως είχαμε πει από την αρχή, τα προδοσιακά κόμματα υπέστησαν πολύ μεγάλες απώλειες. Αλλά δεν εγκαταλείπει τη μάχη ούτε και ο Φρανς Τίμερμανς των Σοσιαλιστών, που από το 2004 έχει να δει προεδρία της Κομισιόν. Το μόνο λοιπόν, βέβαιο, Ιουλία, είναι ότι δεν θα ξανατσακωθείς με τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο, αν η κυρία είναι αριστερή, αν είναι φιλελεύθερη. Είχε δίκιο, όμως, το έφυγε από τον εκλογικό στίβο, από το κάδρο, οπότε προχωράμε. Δεν θα μας ξαναπασχολήσει κανένα. Και όταν επιμένει ο Ανδρέας, έχει δίκιο, ήταν δικό μου το λάθος, δικό μου το σφάλιμα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν έχει. Αυτά που σας λέω είναι οι σημερινές πληροφορίες. Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν αύριο και μεθαύριο, καθώς αύριο έχουμε το Σαν Σεμπαστιάν, στο τέλος της εβδομάδας έχουμε τη Μάλτα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι τις 21 Ιουνίου που θα είναι η Σύνοδος Κορυφής, όπου και εκεί θα έχουμε και τον τελικό υποψήφιο. Πάντως, προς το παρόν και για σήμερα πάντα μιλάμε, η Βεστάγκερ και ο Μισελ Μπαρνιέ είναι εκτός κούρσας διαδοχής. Υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία είναι ανεξάρτητα, δεν θα πούμε τις επόμενες μέρες για να μην κάψουμε ορισμένα χαρτιά. Πάντως θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη, γιατί και το ΕΛΚ αλλά και οι σοσιαλιστές θέλουν να επιβάλλουν τους δικούς υποψήφιους. Λοιπόν, τα νεότερα λοιπόν για το ΕΛΚ, που είναι η κυρίαρχη δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο από τη χώρα των Βάσκων, και πάμε σε ένα το άλλο. Μόνο σίγουρο ότι το Σαν Σεμπαστιάν είναι πανέμορφο. Πανέμορφη πόλη. Το Σαν Σεμπαστιάν είναι πανέμορφο. Λοιπόν, τουλάχιστον θα πέρασουν ωραία. Και να πάμε στον κύριο Τραμπ και στον κύριο Μακρόν, οι οποίοι είχαν φυτέψει ένα δέντρο το οποίο δεν το προσέχανε εκεί στο Λευκό Οίκο προφανώς και ξεράθηκε. Εκτός κι αν είναι ένα μήνυμα για το πώς θα πάνε οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Παρισιού, δεν ξέρουμε. Ήταν ένα δώρο με ισχυρούς συμβολισμούς και συνεχίζει να είναι από τη στιγμή που το δέντρο αυτό δεν κατάφερε ούτε μία μέρα να φυτρώσει και να εξελιχθεί. Από την πρώτη στιγμή που το έφερε από τη Βόρεια Γαλλία ο Μακρόν, είχε πρόβλημα το δέντρο, δεν φύτρωσε σωστά, είπαν ότι το έβαλαν σε καραντίνα είναι επειδή άλλαξε περιβάλλον, και παρά το γεγονός ότι επί έναν ολόκληρο αιώνα κατάφερε να διατηρηθεί στη Βόρεια Γαλλία και μάλιστα στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν κατάφερε να φυτρώσει μέσα στο Λευκό Οίκο επί κυβέρνηση Τραμπ. Τι άλλο από τον πιο ισχυρό συμβολισμό. Ούτε δέντρο δεν είναι και αυτό. Ούτε δέντρο. Βεβαίως παλιότερα τους είχαν δώσει οι Γάλλοι, δεν είχαν δώσει ως δώρο στους Αμερικανούς το άγαλμα της ελευθερίας, ούτε δέντρο δεν φυτρώνει με τον Τραμπ, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Γκαντένης όμως από τους δύο. Έχουν παράδοση στα δώρα τουλάχιστον. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Ιουλία. Λοιπόν, αυτά και από το εξωτερικό δελτίο και τα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο κομισιών και διαδοχής του κυρίου Γιούνκερ, τα όσα συμβαίνουν με το δέντρο στην αυλή του Λευκού Οίκου. Τώρα έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση σε σχέση με τα διαγνωστικά κέντρα. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να μπει λουκέτο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά των διαγνωστικών κέντρων σε σχέση με την κυβέρνηση. Αύριο θα υπάρχει ένα ραντεβού με τον κύριο Ξανθό, αύριο το μεσημέρι, γιατί έχει μπει λουκέτο για κάμποσες ημέρες, μιας και είναι σε κινητοποιήσεις. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η συνάδελφος Ιωκάστη Αλιφεροπούλου. Δυσάρεστη έκπληξη περίμενε σήμερα όσους ασθενείς σκόπευαν να κάνουν εξετάσεις σε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο κέντρο, καθώς οι εκπρόσωποι του κλάδου ξεκίνησαν κινητοποιήσεις ενάντια στις επιστροφές χρημάτων που τους επιβάλλονται λόγω ανεπαρκούς και κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΗ. Η ώρα είναι 11 και βρισκόμαστε μπροστά από ένα από τα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα της Αττικής. Η πόρτα, όπως βλέπετε πίσω μου, είναι κλειστή, ενώ μία πινακίδα στα δεξιά μου ενημερώνει τους ασθενείς για τις κινητοποιήσεις. Μπορούσαν να λειτουργούν τουλάχιστον το πρωί που ο κόσμος κινείται. Και είναι εδώ για να παίρνουμε αποτελέσματα, να ρωτήσουμε κάτι. Τώρα θα πρέπει να ξανακατεβώ, δεν ζω εδώ, θα πρέπει να κάνω μια ολόκληρη διαδικασία. Ταλαιπωρία και για όσους προσήλθαν για να παραλάβουν απαντήσεις, αφού δεν γνώριζαν ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο 5 με 8 το απόγευμα. Για παραλαβή αποτελεσμάτων, το οποίο τώρα με δυσκολεύει, γιατί έχω ραντεβού με τον γιατρό και δεν πρόκειται να πάρω αποτελέσματα. Οι περισσότεροι ασθενείς φαίνεται πάντως πως ήταν ενήμεροι για τις κινητοποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι πίστηκαν μόνο όταν βρήκαν την πόρτα κλειστή. Θέλαμε να εξυπηρετηθούμε. Είναι επίγουσες εξετάσεις που έχετε έρθει να κάνετε? Εντάξει, σχετικό είναι αυτό.
Δεν είναι εντελώς απαραίτητο, αλλά μπορεί και να είναι. Το είχα ακούσει, αλλά το είχα ξεχάσει, ναι. Ξέρετε για ποιο λόγο κάνουν κινητοποιήσεις? Νομίζω επειδή δεν πληρώνονται από τον ΕΟΠΗ. Διαγνωστικά εργαστήρια και κέντρα κατέβασαν ρολά για αδιόρατο χρονικό διάστημα, καταγγέλλοντας ότι οι ζημιές τους από τη συνεργασία με τον ΕΟΠΗ κυμαίνονται μεσοσταθμικά στο 45%. Παράλληλα, κατηγορούν το Υπουργείο Υγείας ότι προσθέτει νέες, πανάκριβες διαγνωστικές εξετάσεις στη λίστα των αποζημιούμενων, χωρίς να αυξάνει αντίστοιχα τον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΗ. Και την ίδια στιγμή καταργεί τελείως σε πολλές κατηγορίες ασθενών τη συμμετοχή του 15% που τώρα καλούνται να καλύψουν τα διαγνωστικά κέντρα. Όλοι έχουν καταλάβει ότι όσο εμείς συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΠΗ υπό αυτούς τους όρους, δηλαδή σε ισχύ τα δύο καταστροφικά μέτρα του rebate και του clawback, δημιουργούμε ζημίες. Στο χώρο των κινητοποιήσεων ενάντια στις επιστροφές χρημάτων προς τον ΕΟΠΗ μπήκαν από σήμερα και για τρεις ημέρες και οι φυσικοθεραπευτές. Με ευθύνη της παρούσης κυβέρνησης δόθηκε μια παράταση για το clawback να εφαρμοστεί μέχρι το 2022. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτό οδηγεί σε κλείσιμο τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας. Στο μεταξύ, μεγάλοι ιατρικοί σύλλογοι ζητούν ήδη εξουσιοδοτήσεις από μέλη τους προκειμένου να καταγγελθεί υπάρχουσα σύμβαση για εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων και να ξεκινήσει διαπραγμάτευση για συμφωνία νέων όρων με τον ΕΟΠΗ. Σε μια ίστατη προσπάθεια να αντιμετωπίσει την προεκλογική αυτή κρίση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας κάλεσε εκ νέου το συντονιστικό όργανο των παρόχων υγείας σε συνάντηση αύριο Τρίτη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη, υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας, προηγούμενες εθνικές εκλογές στο νομό Μεσσηνίας και εκ νέου υποψήφιο, θα πούμε εμείς. Το παίρνουμε πάνω μας, μην παρεξηγηθείτε λόγω της γραμμής. Διαγράψουνε. Όχι. Γι' αυτό λέω. Το πολύ πολύ είναι να διαγράψουν εμάς που δεν είμαστε και μέλη της Νέας Δημοκρατίας, οπότε δεν τίθεται θέμα. Από Μεσσηνία θα μας διαγράψουν. Νομίζω σε μισή ώρα επίσημα ο κύριος Τσίπρας θα πάει επιτέλους. Με καθυστέρηση δύο εβδομάδων να ζητήσει εκλογές. Και από αύριο το πρωί που θα πυροκολληθεί το διάταγμα στη Βούλη, θα έχουμε επίσημη ένωση. Είσαι υποψήφιος στη Μεσσηνία, σωστά. Ήμουν υποψήφιος στη Μεσσηνία και δεν θα προκαταλάβω. Αφού ήθελα να ρωτήσω του στρατηγικού σχεδιασμού, γιατί είναι τόσο δύσκολο να πάτε σε ένα debate με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα? Καθόλου δύσκολο δεν είναι να πάμε σε debate με τον κύριο Τσίπρα. Καταρχήν έχουν γίνει πόσα debates μέσα στη Βουλή. Τώρα που θα αρχίσει η προεκλογική, με τους όρους φυσικά που υπάρχουν για τα debate, θα πιστεύω θα γίνει debate όλων των αρχηγών που είναι υποψήφιοι. Δεν χρειάζεται να υπάρχει μόνο ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό έχει γίνει σαφές και νομίζω θα το δεχτεί και ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα φέρει αντιρρήσεις. Να γίνει με όλους, λέτε, τους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό είναι η δημοκρατία. Είναι προφανές ότι θα φέρει αντιρρήσεις. Γιατί να φέρει αντιρρήσεις ο κύριος Τσίπρας? Τι φοβάται κάποιον άλλο πολιτικό αρχηγό? Και θα κερδίσει τις εντυπώσεις σε ένα debate των δύο γι' αυτό. Νομίζω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα αν νιώθει έτσι. Τι δύο, τι τέσσερις, τι πέντε. Δεν είναι το ίδιο. Αυτή είναι η δημοκρατία, κυρία Κρουστάλη. Νομίζω ο κύριος Τσίπρας δεν θα είναι. Εντάξει, έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Το αντιλαμβάνεται. Έχει γίνει και στο παρελθόν. Για κάποιο λόγο γινόταν μεταξύ τότε πρωθυπουργού και τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γινόταν και με όλους τους αρχηγούς. Και με όλους και ξεχωριστά. Πάντως, αντιμπέιτ, καλό πράγμα είναι. Πάντα. Διάλογο είναι καλό πράγμα. Και νομίζω και ο κοινοβουλευτικός διάλογος που γινόταν μέχρι στιγμής ανέδειξε πάρα πολλές πτυχές. Και για τα δύο κόμματα, και για τη Νέα Δημοκρατία, και για τον κύριο Μητσοτάκη, και για τον ΣΥΡΙΖΑ, και για τον κύριο Τσίπρα. Επειδή είσαι κοινός άνθρωπος και έχετε και προέρχεσαι και από το χώρο της εργασίας, έτσι, δεν είναι ότι είστε παιδί του κομματικού σύλλογου. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, πολιτικός μηχανικός. Ακριβώς. Δεν είναι ότι είστε παιδί του κομματικού σύλλογου, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τώρα, επειδή είναι καιρός να ακούει ο κόσμος αλήθειες, και εσείς λέτε, ειδικά οι νέοι άνθρωποι που είστε στη Νέα Δημοκρατία, ότι θα το υπηρετήσετε αυτό. Πάμε λοιπόν. Έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης, του δίνει ο λαός, πρώτο Θεό, στις 7 Ιουλίου, την δυνατότητα να κυβερνήσει τη χώρα. Πάτε στην Ευρώπη και παρουσιάζετε το πρόγραμμά σας και ζητάτε μείωση φορολογίας, ζητάτε περιορισμό των πρωτογενών πλεονασμάτων και ταυτόχρονα μας λέτε ότι παραλαμβάνετε και καμένη γη από τον Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα καταφέρετε, ενώ παραλαμβάνετε καμένη γη, να πείσετε τους Ευρωπαίους εταίρους για αυτές τις παρεμβάσεις που είναι προσθετική κατεύθυνση για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας? Η καμένη γη, για να τα βάλουμε με μια σειρά τα πράγματα, η καμένη γη αφορά κυρίως ότι την κόπωση της κοινωνίας με την υπερφορολόγηση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας τσάκισε τη μεσαία τάξη. Χωρίς μεσαία τάξη, χωρίς τη ραχοκοκαλιά αυτή της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορεί να γίνει ανόρθωση της οικονομίας. Άρα η μείωση της φορολογίας, στο βαθμό που καταρχήν δεν είναι μόνο αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, γιατί όπως θυμάστε, εμείς μειώσαμε τη φορολογία και τα έσοδα αυξήθηκαν και η αγορά δούλεψε. Όσον αφορά για τα πρωτογενή πλεονάσματα και όλα αυτά, είναι σε ένα βαθμό διαπραγματεύσιμα. Αλλά ξέρετε, η λέξη κλειδί που θα δώσει και ανάπτυξη
και ανόρθωση της οικονομίας και ανάταξη της μεσαίας τάξης και οι ξένοι αυτό κυνηγάνε, αυτό ψάχνουν, αυτό θέλουν, είναι η λέξη αξιοπιστία και η λέξη εμπιστοσύνη. Γνωρίζουν ότι φύση θέση, Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλοι μας είμαστε υπέρ της ελεύθερης αγοράς, υπέρ των επενδύσεων, υπέρ της ιδιωτικής οικονομίας. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Φουσκίδη, κύριε Παπαδόπουλε, κυρία Κρουστάλη, καταρχήν, το ελληνικό 4 χρόνια βαλτωμένο, καμία επένδυση δεν έχει έρθει από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι επενδύσεις θα φέρουν θέσεις εργασίας. Αυτές οι επενδύσεις θα μεγαλώσουν αυτό που λέμε τον πλούτο, να το πω λαϊκά, την πίτα. Και από εκεί μπορείς να πάρεις λιγότερα από πολλούς. Αυτή είναι η μείωση της φορολογίας, ναι, αυτή είναι η ανόρθωση της μεσαίας τάξης. Που σας γίνεται είναι ότι οι επενδύσεις χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι θέλει να έχει ρυθμό ανάπτυξης 4%. Αυτό δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να αποδώσει και να το δει ο πολίτης στην τσέπη του. Συμφωνώ. Για να το πούμε και εμείς λαϊκά. Αλλά να πούμε κάτι και να πούμε αλήθειες. Και θα σας πω τι βιώνω εγώ. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, πώς θα χρηματοδοτείτε το πρόγραμμά σας, στην επαρχία. Ακριβώς. Θα σας πω τι βιώνω εγώ στην επαρχία που ζω και εργάζομαι. Και θα σας πω και τι βλέπω συγκριτικά και με τις προηγούμενες εκλογές του 2015. Και πώς είναι σήμερα η κοινωνία και πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα. Πλέον δεν υπάρχει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, η ψήφος δοκιμής. Το 2015, πολλοί συμπολίτες μας είπανε, ας δοκιμάσουμε, ρε παιδιά, κάτι καινούργιο όμως. Ας δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο που έρχεται. Χάρη τόσο, θα περιμένει ο κόσμος. Συμφωνούμε. Γρήγορα πράγματα. Ας δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο που έρχεται. Ειδικά αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Ας δούμε αυτά που λέει. Ένα από τα 20 που λέει μπορεί να είναι σωστά και τον δοκιμάσαμε. Τώρα είναι απογοητευμένοι. Αλλά ταυτόχρονα πλέον έχουν δύο μέτρα σύγκρισης. Συγκρίνανε το 2014, συγκρίνουν το 2019. Και έτσι κρίνουν και έρχονται στις κάλπες και είδαν ότι το μοντέλο, το μείγμα πολιτικής που εμείς ευαγγελίζομαστε ως θέση, ως ιδεολογία, ως DNA μας, είναι τελικά αυτό που αποδίδει. Δεν είναι ο κρατισμός, δεν είναι υπέρμετρη φορολογία για να το συντηρήσεις, αλλά είναι ακριβώς ανάσα στην ιδιωτική αγορά, άνοιγμα της μπάλας εκεί. Και αυτό θα μας φέρει και θέσεις εργασίας και αύξηση του εισοδήματος. Δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πάρει κάποιο χρόνο. Αλλά νομίζω, αν είδατε, οι αγορές προεξαφλήσανε γρήγορα την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Είδατε το ράλι των ομολόγων πώς έπεσε μετά τις ευρωεκλογές, την άνοδο του χρηματιστηρίου που ήταν βαλτωμένο 2,5 χρόνια. Και νομίζω ο χρόνος δεν θα είναι τόσο πολύς όσο όλοι νομίζουμε. Θα είναι αρκετά πιο σύντομος και θα έχει πιο γρήγορα απτά αποτελέσματα. Ναι. Φυσικά το σχέδιό μας είναι έτοιμο, κοστολογημένο, οπότε δεν θα χάσουμε χρόνο στο να κάνουμε τις ουσιαστικές κινήσεις που πρέπει. Θα λάβετε υπόψη όμως και τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το φορολόγητο. Υπολογίζεται με ΑΙΟΤ εννοώ. Κοστίζει περίπου 1,8-1,9 δις. Έτσι υπάρχουν οι καμπάνες από την Κομισιόν, από το λογιστήριο του κράτους. Έναν ενδεχόμενο δημοσιονομικό εκτροχιασμό, ο οποίος μπορεί να σας κρατήσει πίσω ή να σας τραβήξει τα γκέμια σε σχέση με κάποια πράγματα. Όλες αυτές είναι παράμετροι. Σημαντικότατοι που θα υπάρχουν στη διαπραγμάτευση. Σε ποια διαπραγμάτευση? Σε μια Ευρώπη που και αυτή πλέον αλλάζει, σε μια Ευρώπη που έχει νέες ισορροπίες. Το ρεπορτάζ σας πριν ήταν και αναλυτικό. Και νομίζω ότι θα είμαστε στη σωστή πλευρά όλοι και όλοι έχουν καταλάβει και οι Ευρωπαίοι τα λάθη τους. Γιατί κακά τα ψέματα και μέχρι σήμερα, την τελευταία τριετία, κάναν λάθη και οι Ευρωπαίοι. Αφήνανε να γίνουν μέτρα που δεν έπρεπε να γίνουν. Με αντιστάθμισμα πιθανόν άλλα θέματα. Εξάλλου είναι πρόσφατη δήλωση στα αυτιά όλων οι συντάξεις αντισταθμιστήκανε με το μακεδονικό. Είναι δήλωση του κ. Τσοτάκη, είναι Νέα Δημοκρατία το λέει. Νομίζω και το υπονοήσει και η κυρία Μέρκελ. Εντάξει, δεν ξέρω. Το ψιλοδιέψευσε. Το ψιλοδιέψευσε. Ας μείνουμε σε αυτό. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όλοι κάνανε λάθη. Απλά τώρα, κυρία Κρουστάλη, κύριε Φουσκίδη, κύριε Παπαδόπουλε, νομίζω είναι η ώρα. Όλοι έχουμε καταλάβει τι έχουμε περάσει 10 χρόνια. Όλοι έχουμε κουραστεί. Μην ξεχνάτε, η δικιά μου γενιά, η δικιά μας γενιά, πληρώνει πιο πολύ το μάρμαρο από όλους. Και φοβάται θα πάρει και σύνταξη. Τα τελευταία 10 χρόνια, εκεί που ξεκινάγαμε να μπούμε στην παραγωγή, να δημιουργήσουμε, είναι η γενιά που έχει φάει το μεγαλύτερο χαστούκι. Κάποιοι φίλοι μας έχουν φύγει στο εξωτερικό, κάποιοι άλλοι εδώ προσπαθούν και παλεύουν. Όλοι μαζί όμως έχουμε τον ίδιο στόχο. Ότι είναι η ώρα να φτιάξουμε τα πράγματα, να γυρίσουμε στην κανονικότητα, να φτιάξουμε κάτι καλύτερο, γιατί το αξίζουμε. Για να δούμε. Λοιπόν. Μίλητος Σωμάλης, όπως όλα δείχνουν οι υποψήφιος, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα άνθρωπος, μην το δημιουργήσουν κανένα θέμα, αλλά οι πληροφορίες του Θανάση Φουσκίδη που είναι πάντα καλές, λένε ότι θα είναι υποψήφιος στη Μεσσηνία. Σε κάθε περίπτωση, καλή επιτυχία προσωπική αν είστε υποψήφιος, κύριε Σωμάλη, στη Μεσσηνία και στο κόμμα σας. Καλά κουράγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Σωμάλη. Με γλωσσοφάγατε πριν, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε το θέμα με την Ατζελίνα Τζολί.
που είχαμε προγραμματισμένο. Οπότε, σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια, να συνεχίσετε να βλέπετε One Channel. Ακολουθεί Γιώργος Παπαχρήστος, Τζίνα Μοσχολιού και εμείς όπως πάντα κλείνουμε με ένα πολύ ωραίο βιντεάκι διασκεδαστικό από περίεργα που συμβαίνουν ανά τηλεφίλιο. Καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ο ουρανός του Λονδίνου γέμισε χρώματα. Πολύχρωμα αερόστατα σε διάφορα σχήματα και χρώματα απογειώθηκαν από το πάρκο Battersea για να πετάξουν πάνω από τα σημαντικά σημεία της πόλης, όπως το συγκρότημα Canary Wharf και το Buckingham Palace. Οι λάτρες του Εθήμου περίμεναν με αγωνία την φετινή εκδήλωση, καθώς πέρυσι είχε ακυρωθεί λόγω της κακοκαιρίας. Το δρόμενο έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και φέτος συγκεντρώθηκαν 250.000 δολάρια. Η πτώση είναι πιο συγκλονιστική από την απειλή της πτώσης. Αυτό δηλώνουν οι Γάλλοι που αποφασίζουν να περπατήσουν πάνω σε ένα σκηνή 800 μέτρων στις Γαλλικές Άλπεις, 300 μέτρα πάνω από το έδαφος. Η πρόκληση με τα τόσο μακριά σκηνιά είναι πώς να δέσει το σκηνή στην άλλη πλευρά. Μας βοηθάει η τεχνολογία και η χρήση drones. Στόχος της δράσης είναι η καθιέρωση ενός παγκόσμιου ρεκόρ ταχύτητας για να διασχίσει κάποιος αυτή τη γραμμή. Το slackline είναι ένα αναδυόμενο άθλημα για το οποίο ακόμα δεν έχουν θεσμοθετηθεί κανόνες. Το Grand Prix καρέκλας φιλοξένησε μια μικρή πόλη της Ιαπωνίας. Ο θεσμός του αγώνα με τις καρέκλες γραφείου ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια και έμπνευση για τον διοργανωτή φαίνεται να ήταν η Φόρμουλα 1. Οι συμμετέχοντες σε ομάδες τριών ατόμων τρέχουν ανάποδα πάνω σε μια καρέκλα γραφείου, δύο ολόκληρες ώρες προσπαθώντας να διανύσουν όσα περισσότερα μέτρα μπορούν από την οριοθετημένη διαδρομή των 200 μέτρων. Είμαστε μια ομάδα γονέων. Τα παιδιά μας πάνε στο ίδιο σχολείο. Με έπεισαν να συμμετέχω, αλλά δεν είμαι σε καλή φυσική κατάσταση. Το Grand Prix της καρέκλας είναι πλέον αρκετά δημοφιλές, καθώς στην φετινή διοργάνωση πήραν μέρος 55 ομάδες. Η νικήτρια ομάδα κέρδισε 90 κιλά ρυζιού τοπικής παραγωγής και το διασκέδασε δεόντως. Κοπηλάτες από όλο τον κόσμο έλαβαν μέρος σε μια από τις πιο αγαπημένες ρεγκάτες της Βενετίας. Στο μαραθώνιο 30 χιλιόμετρων συμμετείχαν 8.000 κοπηλάτες με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τους αρμόδιους για το ζήτημα που έχει προκύψει με τα μηχανοκίνητα σκάφη. Αυτή τη στιγμή τα μηχανοκίνητα σκάφη αποτελούν το 95% της κυκλοφορίας στα κανάλια της Βενετίας και τα κύματα που δημιουργούνται από αυτά προκαλούν μεγάλο πρόβλημα για τα μικρά σκάφη και τα ιστιοπλοϊκά, απειλώντας και με σοβαρά προβλήματα την σταθερότητα των ήδη ευαίσθητων κτηρίων. Το θέμα ενθουσίασε κατοίκους και τουρίστες της πόλης που παρατάχθηκαν κατά μήκος των καναλιών έτσι ώστε να το παρακολουθήσουν. Φουτουριστικά σχέδια με εντυπωσιακά χρώματα και γραμμές παρουσιάστηκαν τη 17η εβδομάδα μόδα στο Ντακάρ. Τα σχέδια της Λουπίτα Σουάδα και η συλλογή της άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό που βρέθηκε εκεί, μεταξύ των οποίων ήταν και η Ισπανίδα ηθοποιός Ρόζι Ντε Πάλμα, στην οποία η Vogue Ισπανίας αφιέρωσε 8 σελίδες.